Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Μαζί σας είναι, όπως συνήθως, ο συνήθως ύποπτος του μικροφώνου, ο Δημήτρης Καζάκης. Μιλάμε μία μέρα μετά την επέτειο της παλιγενεσίας, καθώς βρισκόμαστε 3 χρόνια πριν το ορόσημο των 200 χρόνων από το 1821. Αλήθεια, πόσοι γνωρίζουν για το πότε καθορίστηκε η επίσημη επέτειος της 25ης Μαρτίου ως εθνική εορτή? Αυτό συνέβη στις 15 Μαρτίου, παλαιό ημερολόγιο, του 1838. Δεν το έκανε ο Όθωνας, αλλά τότε το έκανε το μάλλον... Ο βασιλιάς Όθωνας το υπέγραψε, βασιλικό διάταγμα της εποχής εκείνης, το οποίο τονίζει τη σημασία αυτής της εθνικής εορτής, συνδεόμενη με μια πολύ μεγάλη θρησκευτική επέτειο, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Το τονίζει ιδιαίτερα στο ολιγόλογο βασιλικό διάταγμα της εποχής που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες της εποχής. Και βεβαίως στις 15 Μαρτίου, παλαιό ημερολόγιο, 1838 έγινε η πρώτη επέτειος, υπήρξε το βασιλικό διάταγμα. Στις 25 Μαρτίου, παλαιό ημερολόγιο, δηλαδή 10 μέρες αργότερα, έγινε, πέφτει και η μέρα Κυριακή, καλή, έτσι, μια σύμπτωση ιδιαίτερη, και τότε πέφτει η μέρα Κυριακή, έγινε ο εορτασμός της πρώτης επίσημης επετείου του 1821. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η επέτειος δεν την ήθελε κανένας. Κανένας, ούτε οι ξένοι προστάτες, γιατί όπως έλεγε ο Μέτερνιχ, θυμίζει στο λαό ότι το δικαίωμα κυριαρχίας στην πατρίδα του είναι επαναστατικό δικαίωμα. Είναι δηλαδή επαναστατικό δικαίωμα και όχι προϊόν της αναγνώρισης και της βάφτισης αυτού του κρατηδίου ως κράτος από τις μεγάλες δυνάμεις εποχής, δηλαδή από τη λεγόμενη Ιερή Συμμαχία, που πολλοί οι προοδευτικές φωνές της εποχής την έλεγαν ανίερη συμμαχία. Το δεύτερο είναι, δεν το θέλανε αυτοί που κυβερνάγανε, διότι δεν υπήρχε καμία συμμετοχή από αυτούς στην Επανάσταση του 21. Πολλοί από αυτούς, ενώ συμμετείχαν, ήταν
το βαρύδι της επανάστασης ήταν εκείνη, αν θέλετε, που έφτασε στο σημείο, να το πούμε έτσι, φτάσαν στο σημείο, στο έσκατο σημείο της επαναστατικής προσπάθειας του λαού, ώστε παραλίγο ουσιαστικά να χαθεί η όλη υπόθεση. Είναι αυτοί που έστησαν τους εμφυλίους, τη διχόνια, τους διχασμούς, αυτοί κυβερνούσαν τότε μαζί με τον ξενόφερτο βασιλιά, τον Όθωνα εκ Βαβαρίας. Πώς να γιορτάσεις παλιγενεσία όταν το κράτος, το νεοσύστατο αυτό μίζερο κράτος που επέτρεψε να υπάρχουν από τις μεγάλες δυνάμεις, ήταν υποκαθεστώς ξενοκρατίας. Τους Έλληνες τότε, ή αυτούς που αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες, έτσι για να ακολουθήσουμε τη θεωρία, τη νεοσύστατη θεωρία του Περισσού, τους εκ Περισσού και γενικά όλων αυτών που εμφανίζονται ως οπαδοί ενός ιδιαίτερου, μιας ιδιαίτερης παραλλαγής ή ιδιαίτερου είδους μαρξιστικού πριαπισμού. Λοιπόν, όλοι αυτοί, αυτοί που προσδιορίζονταν ως Έλληνες της εποχής εκείνης, δικάζονταν από Εγγλέζους, από Γάλλους, Γερμανούς, Αυστριακούς, μόλις είχε δείξει άλλωστε η θητεία ενός Αυστριακού πρωθυπουργού, όχι πρωθυπουργού, ήταν στη θέση του, της Βαβαρικής Αντιβασιλείας, τα είχε κάνει λίμπα κυριολεκτικά στη χώρα, οι εξεγέρσεις και εξεγέρσεις κυρίως απόγνωσης, οι οποίες πολλές φορές τις χρησιμοποιούσαν διάφοροι επιτίδιοι και τυχοδιώκτες για την προώθηση των δικών τους ιδιαίτερων συμφερόντων, αλλά και των ξένων συμφερόντων. Την εποχή εκείνη η Αγγλία ήθελε ένα σύνταγμα που να περιορίσει ή να ελέγχει, διαμέσου του οποίου να ελέγχει τον Όθωνα και τη βαβαροκρατία της εποχής, χωρίς να έχει τον ανταγωνισμό, να το πούμε έτσι, από τους Γάλλους και τους Ρώσους, κυρίως τους Γάλλους και τους Αυστριακούς και τους Γερμανούς, που τότε βήμα το βήμα ανέβαιναν στην τροφική αλυσίδα της Ευρώπης, και έτσι κάποιος επινόησε, μάλλον κάποιος σκέφτηκε σε αυτή την Ελλάδα να επισημοποιήσει κάτι το οποίο το γιόρταζε ο λαός σε διάφορες περιοχές, την 25η Μαρτίου δηλαδή, την ημέρα της Ανάστασης του Γένους, όπως έλεγαν εκείνη την εποχή, και γιορτάστηκε η πρώτη εθνική επέτειος του 1838 με τους βασικούς στρατηγούς της Επανάστασης, τους αυθεντικούς στρατηγούς της Επανάστασης, στη φυλακή. Ένας από αυτούς, είναι πολύ ωραίο να βρίσκεις στη φυλακή ή να σε έχουν σκοτώσει αυτοί που γιορτάζουν την Επανάσταση, όπως έγινε για παράδειγμα με τον Ανδρούτσο ή με τον Καραϊσκάκη, έστω και αν δεν υπήρξε δολοφονία αυτό καθ' αυτό, έτσι αλλιώς οι συνθήκες οδήγησαν στο θάνατο ενός από τους δύο ή τρεις ή τέσσερις μεγαλύτερους στρατηλάτες της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι πολύ ωραίο αυτή να βγάζουν μετά επαιτειακούς λόγους για το μεγαλείο των Ελλήνων και της Ελληνικής Επανάστασης, την οποία πολέμησαν μέχρι αηδίας, μέχρι τέλους. Λοιπόν, και όσοι ζούσαν από τους μεγαλόσχημους της Εθνικής Παλιγενεσίας, ήταν σε πατριδογνωσία, σε διαδικασία πατριδογνωσίας ή φυλακές. Ένας από αυτούς που θεωρείται, κοντοχωριανός μου να μου επιτρέψετε, που θεωρείται και μια εξαιρετική φυσιογνωμία, κάποιοι ιστορικοί που ασχολήθηκαν με την Ελληνική Επανάσταση, ίσως τον θέλανε σαν ηγέτη της Επανάστασης από την πρώτη φάση της, ήταν ένας από αυτούς, ήταν ο Νικήτας Σταματελόπουλος, από την αίδουσα Μεσσηνίας, όπου το σπίτι του υπάρχει ακόμη σε αυτό το χωριό και λέγεται Νέδουσα γιατί από εκεί είναι οι πηγές του Νέδοντα ποταμού, όχι της Νέδας, του Νέδοντα ποταμού, ο οποίος εκβάλλει ουσιαστικά μέσα στην Καλαμάτα. Αυτός λοιπόν, παλιά ήταν ό,τι πιο τίμιο υπήρχε, παρεθέριζε εκείνη την εποχή στις φυλακές του Οθωνικού καθεστώτος για το ρόλο που έπαιξε και τη σημασία που είχε
στην Εθνική Παλιγενεσία. Έτσι λοιπόν έμαθε για το σπουδαίο έργο που επιτέλεσε ο ίδιος, όπως και άλλοι σαν αυτόν, είτε που βρίσκονταν στη ζωή, είτε που και αυτοί παραθέριζαν στις φυλακές μαζί του, λόγω, λέει, συνωμοσίας ανατροπής του καθεστώτος και απειλή εναντίον του καθεστώτος, που αποτελούσαν απειλή για το νέο καθεστώς της βαβαροκρατίας, της ξενοκρατίας δηλαδή, κυρίως, παραθέριζαν στις φυλακές. Μάθαινε από τις φυλακές ποια ήταν η μεγάλη του συνεισφορά. Όχι πως τον ανέφερε κανείς προς Θεού, αλίμονο, γιατί να τον αναφέρει. Άλλωστε, τι πρόσφερε ένας νικηταράς? Τίποτα. Ενώ οι κολέτιδες, οι μαυροκορδάτοι και όλο το ξυπασμένο, φαναριώτικο, κοτσαμπασίδικο σόι τους που στήριζε την ξενοκρατία, φυσικά αυτοί ήταν τα πρώτα ονόματα. Οι φιλικοί, όσοι ζούσαν, είχαν πάρει μια δημοσιοπαλληλική θέση, δεν υπήρχαν μια κρατική θέση, μόνο και μόνο για να βγάζουν το αποστοζή λίγο πριν πεθάνουν και αυτοί στην ψάθα, όπως έμαθε ο λαός μας να λέει. Ο νικηταράς απελευθερώθηκε με το καθεστώς αμνηστίας που έδωσε ο Όθωνας λίγο μετά την πρώτη εθνική επέτειο του 1838 στα 1841. Και αφού βεβαίως είχε βεβαιωθεί το καθεστώς της ξενοκρατίας, ότι ο νικηταράς πλέον δεν αποτελεί απειλή για τους ίδιους, διότι πρώτα και κύρια είχε χάσει την όρασή του στις φυλακές. Είχε όμως προλάβει να ακούσει τις ζωηρότατες εκδηλώσεις του πλήθους κατά τις εθνικές επετείους του 1838, του 1839, του 1840, που πολλές από αυτές έγιναν κυρίως στον Πειραιά, εκεί, κοντά στη φυλακή που βρισκόταν και ο ίδιος, έτσι για να ακούνε οι έγκλειστοι αγωνιστές τι πραγματικά είχαν προσφέρει στον τόπο και ποιοι ακριβώς το καπηλεύονταν εκείνη τη στιγμή. Ο τυφλός λοιπόν νικηταράς, καθότι δεν προσεχώρησε στην ιδεολογία του Λουφέ, όπως ορισμένοι άλλοι οπλαρχηγοί, ανάμεσά τους και ο ίδιος Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάννης, δεν είχε τίποτα στο όνομά του, δεν μπορούσε να ζήσει ούτε καν στο χωριό του, δηλαδή να γυρίσει πίσω στα πατρογονικά του εδάφη. Τι έκανε? Ζήτησε και του εδόθη μία άδεια εκ του κράτους της ξενοκρατίας, έστω και αν λεγόταν ελληνικό, να στρώσει μία ψάθα κάπου στο παραλιακό μέτωπο, το τότε παραλιακό μέτωπο της του Πειραιά, για να κάθεται και να επέτει. Μάλιστα λέγεται ότι ένας Γάλλος στρατιωτικός, ο οποίος βρισκόταν την εποχή εκείνη στα πλαίσια της γαλλικής διπλωματικής αντιπροσωπείας, τον είχε γνωρίσει τον νικηταρά όταν δρούσε ως φιλέλλην στον εξεγερμένο Μοριά. Περνώντας λοιπόν μπροστά από την ψάθα του τυφλού πλέον και γέρου νικηταρά, του τουρκοφάγου κατά τα άλλα, που ορθά τον ονόμασαν έτσι, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε όλους τους αγώνες, σε όλες τις μεγάλες μάχες, κρίσιμες μάχες της ελληνικής παλιγενεσίας. Λοιπόν, τον αναγνώρισε παρά τα χάλια που είχε ο νικηταράς. Τον αναγνώρισε λοιπόν, τον πλησιάζει και του λέει με σπαστά ελληνικά, τουλάχιστον όπως μας διηγείται ο ιστορικός Βλαχόγιαννης το περιστατικό. Τον ρωτάει λοιπόν τον νικηταρά, του λέει, τι κάνεις εδώ? Ο νικηταράς λοιπόν του απάντησε έτσι με τη φλεγματικότητα που είχαν αυτοί οι παλιοί αγωνιστές, όπως πάντα έχουν οι αυθεντικοί αγωνιστές: απολαμβάνω λεύτερη πατρίδα. Μερικούς μήνες από αυτό το μετά το περιστατικό αυτό πέθανε από οξία φτώχεια ο νικηταράς, και βέβαια το για ποιο λόγο, ποιοι ήταν αυτοί, για ποιο λόγο ξεσηκώθηκαν και για ποιο λόγο πολεμάμε, καλό είναι να το ανακαλύψουμε πριν είναι αργά, 3 χρόνια πριν κλείσουν τα 200 χρόνια, τα οποία, τα 200 χρόνια μετά το 1821,
που σε αυτόν τον τόπο οτιδήποτε ήταν εθνικό, εθνικά αληθινό, να το πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσουμε μια παράφραση έτσι, της φράσης, της αποστροφής του Διονυσίου Σολομού, δεν ήταν παρά εκείνο που κατακτήθηκε με πόνους, αγώνες και αίμα ενίοτε του ίδιου του ελληνικού λαού. Ακόμη και η εθνική του επέτειος της 25ης Μαρτίου δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια παραχώρηση της ξενοκρατίας μπροστά σε συνεχείς εξεγέρσεις εναντίον της, που ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή που πάτησε το ποδάρι της η Βαβαροκρατία στον τόπο μας και συνεχιζόταν συνεχώς, έστω και αν δεν είχε διατάφτα, πολιτικό διατάφτα, ή δεν είχε τις φωτεινές φυσιογνωμίες που χρειάζονταν για να μπορέσει να πετύχουν αυτές οι εξεγέρσεις ενάντια στην ξενοκρατία, στους ξενόδουλους, εθελόδουλους και τους ευρωπαϊκούς πυθικιστές που μας είχαν εγκαταστήσει ξένη προστασία. Ακόμη και η εθνική επέτειος λοιπόν ήταν κατάκτηση του ίδιου του λαού. Ο ηγέτη έκανε αυτό ό,τι έκανε στην αυθεντική παλιγενεσία, στον τρόπο δηλαδή που ξεσηκώθηκε από τις 22-23 Μαρτίου και μετά, στη μία πόλη μετά την άλλη, στη μία περιοχή μετά την άλλη του Μοριά και της Ρούμελης, αλλά και όχι μόνο, αλλά και στη Μακεδονία, ακόμη και στην Κρήτη κάτω, παντού όπου υπήρχε ζωντάνια Ρωμιοσύνης, όπως έλεγε ο Παπαφλέσσας στη Βοστίτσα, ζωντανή Ρωμιοσύνη. Λοιπόν, έτσι ακόμη όμως και το γιορτασμό της 25 Μαρτίου δεν ήταν παρά παραχώρηση, ή αν το θέλετε διαφορετικά, κατάκτηση. Χρειάστηκε να ιδρώσει πολύ αυτός ο λαός, να χύσει πολύ αίμα, για να έχει ακόμη και το δικαίωμα να γιορτάζει ως εθνική επέτειο την 25η Μαρτίου, την ημέρα της παλιγενεσίας του, έστω και αν δεν έγινε αυτό που λένε με τον παλαιόν πατρόν Γερμανό που όρκησε αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον δεν έγινε με τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, διότι ο ίδιος τα απομνημονεύματά του δεν το αναφέρει καν. Τα βρισκόταν την ημέρα της 25η Μαρτίου, βρισκόταν αλλού ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν έχει σημασία το τι σηματοδοτεί, έχει σημασία η σημειολογία του και η σημασία που ακριβώς αυτήν την ημέρα γιόρταζαν σε πάρα πολλές μεριές του Μοριά την Επανάσταση, την Παλιγενεσία, ήδη από πριν. Είτε με εξεγέρσεις, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έπρεπε λοιπόν το καθεστώς με κάποιον τρόπο να κάνει παραχώρηση. Και έκανε την παραχώρηση με τον ίδιο τρόπο που παραχώρηση ήταν ο γιορτασμός της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου 1940 μέσα και κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Την 25η Μαρτίου, μέσα στην πρώτη χρονιά της κατοχής, τη γιόρτασε ο λαός και όχι οι κυβερνώντες, οι κρατούντες και οι κατακτητές. Ο λαός, σηκώντας τον μπαϊράκι ενός νέου 21, όπως λέγανε εκείνη την εποχή. Και έτσι κατοχύρωσαν σαν συνέχεια του 21 την 28 Οκτωβρίου ως νέα επέτειο, αν και δεν άρεσε καθόλου στους κρατούντες της εποχής, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, αλλά και μετά την απελευθέρωση. Ήθελαν να γιορτάζουν τη λήξη του πολέμου και όχι την απαρχή. Την απαρχή εκεί που απέδειξε ο ελληνικός λαός ότι το εθνικό του συνέστημα, ή αν θέλετε η φιλοπατρία του, μετατρεπόταν σε μάχημο πατριωτισμό, βαθύτατα αγνό, λαϊκό πατριωτισμό, τέτοιον ικανό να καταστρέψει ή να αντιμετωπίσει τυράννους και δυνάστες, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έγινε στα 1821. Νέο 21 το ονομάζανε οι παππούδες μας. Την εποπτεία του Αλβανικού και μετέτρο και μετά τη συνέχεια της, την εποπτεία της εθνικής αντίστασης ενάντια στους Ναζί. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πλέον το έθνος, ο λαός και το κράτος του πνέει τα λίστια. Λοιπόν, με αυτά τα ολίγα, και επειδή δεν τα έτσι κάπου εδώ να σας πω, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να αλλάξουμε έτσι και λίγο κλίμα, αν θα αλλάξουμε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμεθα δρυμητέρη.
διαδικτυακός σταθμός ηρωή, συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ξαναγυρίσαμε. Απολαμβάνουμε κι εμείς λεύτερη πατρίδα από το μετερίζι, από την ψάθα αυτή που μας έχουν ορίσει για να δώσουμε τη μάχη μας. Όπως και να το κάνουμε, μαζί μας είναι ο Φώτης ο Λεπίδας. Καλησπέρα Πρόεδρε. Λοιπόν και τον ευχαριστώ που ήρθα για να κουβεντιάσουμε τα περαιτέρω. Να σας πω επίσης για όσους από εσάς ρωτάτε και είσαστε πολύ πανάθεμά σας. Και αυτό είναι καλό βέβαια, διότι αυτό μας κρατάει. Γιατί αν δεν υπήρχε και αυτό, φωνή βόντος εντερήμο, έλεγε ο Ευαγγελιστής. Λοιπόν, όπως και να έχει, αυτό που ήθελα να σας πω, ότι οι προσκλήσεις που υπάρχουν και αυξάνουν αυτή την εποχή, είναι μια πρόσκληση γιατί τα μνημόνια είναι παράνομα, σε μια εκδήλωση που αφορούν τα μνημόνια φυσικά και το καθεστώς των μνημονίων, να το συνειδητοποιήσουμε επιτέλους το γιατί είναι παράνομα, άρα πόσο εύκολα εμείς σαν λαός μπορούμε να ξεπερδέψουμε μαζί τους, ειδικά τώρα που ετοιμάζεται το τέταρτο μνημόνιο, μας το είπε αρχίσει πλέον και πώς το λένε, τώρα το περιμένουμε τώρα στο επόμενο Eurogroup να το συζητήσουν, είναι το αντικείμενο συζήτησης του Eurogroup στις 27 νομίζω Απριλίου, τον Απρίλιο τώρα που είναι, αν δεν είναι 27, τέλος πάντων, το οποίο όμως, προσέξτε να δείτε τι όμορφα θα γίνει. Θα γίνει made in Greece αυτή τη φορά, όπως το λέει δηλαδή η αρθρογραφία. Δηλαδή τι ζητάνε, 27 Απριλίου, 27 Απριλίου στο Eurogroup στη Σόφια. Λοιπόν, τι ζητάνε λοιπόν τώρα από την κυβέρνηση. Ζητάνε να τους φτιάξουν αυτοί πώς θα υλοποιήσουν το 88. Εγώ ήξερα ότι ήταν 2. Τέλος πάντων, συνέχεια προαπαιτούμενα βγαίνουν, ρε παιδί μου. Γιατί ακριβώς δεν έχει ψηφιστεί απολύτως τίποτα από τα μνημόνια της χώρας, ώστε να ξέρουμε, και τις επικαιροποιήσεις τους φυσικά, ώστε να ξέρουμε τι πρόκειται να μας συμβεί. Μας βγαίνουν φασουλάκια. Λοιπόν, τα υπογράφουν οι υπουργοί και δεν τρέχει τίποτα. Και μην ξεχνάμε τον κύριο Στουρνάρα, αλλά και το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, θέλουν ένα ολιστικό αναπτυξιακό πλάνο, το οποίο θα το συντάξει ο κύριος Τσακαλώτος κατά τις πληροφορίες που έχουμε. Αν θυμηθείτε, το ίδιο παραμυθάκι παίχτηκε στο πρώτο δίμηνο του 2015 με τα email Βαρουφάκη, τα θυμόσαστε. Βεβαίως, ναι, δεν θα σας επιβάλλουμε εμείς μνημόνιο. Προς Θεού, ρε παιδιά, εσείς πρέπει να μας το εισηγηθείτε. Και έστελνε στον κύριο Κατάινεν και τον κύριο, πώς τον θυμάμαι, δεν θυμάμαι κάποιον άλλον, υπαλληλίσκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικό για τα δημοσιονομικά, του έστελνε τα βαρουφάκια email για τα οποία δεν ξέρει τίποτα τώρα ο κύριος Βαρουφάκης. Το βιβλίο του λέει ότι άλλοι τα κάνανε αυτά. Δεν τα έστελνε αυτός, έτσι. Και αν θυμηθείτε ότι στις 20 Φεβρουαρίου, όταν μας επιβλήθηκε το περίφημο, εκεί καθορίστηκε πλέον ότι πλέον πάμε σε μνημόνιο. Και όποιος σας λέει διαφορετικά, ή είναι ηλίθιος ή απλά έχει άλλη ατζέντα. Εντάξει, στις 20 Φεβρουαρίου με εκείνο το περίφημο ανακοινωθέν του Eurogroup που καθόριζε, ήταν προϊόν του περίφημου βαρουφάκιου email που προηγήθηκε στις 19 και 18, στάλθηκε επάνω και με βάση αυτό συμφωνήθηκε, υπήρξε συμφωνία του Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου 2015. Τα ίδια πάνε να μας κάνουν και τώρα. Βεβαίως εντωμεταξύ μας ανακοινώνουν από το 19, προσέξτε, από το 19, όχι το 18, προς Θεού. Γιατί ό,τι είναι, ό,τι καλό τάζουνε, καλό, μέσα εισαγωγικά, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται στον κόσμο ως καλό, το τάζουν από του χρόνου. Του χρόνου, έτσι. Γιατί ό,τι βεβαίως στη χώρα μας ισχύει αυτό το κάθε πέρσι και καλύτερα, οπότε γι' αυτό αξιολογούν και λένε του χρόνου. Του χρόνου λοιπόν θα αυξήσουν κατά 2,5% το βασικό μισθό. Μπράβο μας, με μια διαφορά όμως. Μπορεί για σένα, λέει, ότι ο μισθός το είναι έτσι για σένα. Είναι μόνο μέχρι το βασικό μισθό που είναι 480, το 488 πόσο είναι, μεικτά φυσικά. Λοιπόν, παίρνουν το 14,5% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Ξεχνάει όμως
ότι το σύνολο των νέων παιδιών, τυπικά μέχρι τα 25, ουσιαστικά μέχρι 30 και βάλε, αμείβονται πολύ κάτω από αυτό το πράγμα και μιλάμε για περίπου το 30% της απασχόλησης στην Ελλάδα, που συνεχώς αυξάνει. Γιατί πεθαίνει το πάνω μέρος της ηλικιακής σύνδεσης του πληθυσμού, δηλαδή η άνω των 50 και 60. Εκεί το θανατικό που έχει πέσει είναι απίστευτο. Δεν χρειάζεται να αυτοκτονήσεις, θα σε πεθάνουμε. Με αυτή τη λογική. Λοιπόν, έτσι λοιπόν το μόνο που θα καταφέρουν να είναι ακόμη και αν το κάνουν, προσωπικά αφιβάλλω πάρα πολύ για αυτό το πράγμα και θα σας πω για ποιο λόγο, για το αν θα το κάνουν. Αλλά ακόμη και αν το κάνουν, το μόνο που θα καταφέρουν είναι να υπάρξει πολύ περισσότερος κόσμος που θα αμείβεται κάτω από το βασικό μισθό. Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι τώρα με το 2014 κτλ. Θυμηθείτε ότι υπήρξε μια περίοδος, περίπου από το 2011, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 2014, όπου τυπικά ο βασικός μισθός δεν είχε μειωθεί. Τυπικά. Μετά τις πρώτες μειώσεις δηλαδή, επήλθε μια ησυχία. Τυπικά, λέω έτσι. Τι έγινε εκείνη την εποχή? Ένα μεγάλο κομμάτι της απασχόλησης έπεσε κάτω από το βασικό. Και έψαχνε να βρει μεροκάματο της πείνας, όπως βεβαίως το κάνουν οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή που προσπαθούν να επιβιώσουν στο ιδιωτικό κυρίως τομέα. Στο δημόσιο τομέα είναι μια ανάλογη κατάσταση, αλλά είναι κάπως διαφορετικά το δημόσιο, το κρατικό τομέα. Πάντως παρόλα αυτά, να πούμε ότι στου ζωγράφου για την εκδήλωση της Δετάρτης, στις 28 Μαρτίου και στις 6.30 ώρα, στο πνευματικό κέντρο ζωγράφου, Ανακρέοντος 60 στα Άνω Ηλίσια, γίνεται μια συζήτηση, πολύ διαφορετική κατά τη γνώμη μου, για τα μνημόνια και το παράνομο των μνημονίων και τα εθνικά θέματα φυσικά που έχουν να κάνουν με την επικείμενη ή την αγνοφέγγουσα αυτό την προοπτική εθνικού διαμελισμού της χώρας μας. Ομιλητές θα είναι ο Φώτης Μαζαράκης και ο Αντώνης Παπαντονίου. Επίσης, αυτό λοιπόν Τετάρτη στις 28 Μαρτίου και επίσης το Σάββατο στην 31 Μαρτίου στις 6 ώρα στο Imperial Palace, το ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, Αντιγονιδών 13 είναι στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει πάλι αντίστοιχη μια εκδήλωση όπου ο μιλητές πλέον είναι ο Γιάννης ο Γκινοσάτης, νομικός, ο Φώτης ο Μαζαράκης, νομικός, και ο Δημήτρης Καζάκης. Και αφορούν βεβαίως όχι μόνο στο ζήτημα των μνημονίων και το παράνομο του, ιδιαίτερα από τη στιγμή πώς να το πούμε, προσπαθούμε να αναλύσουμε το σκεπτικό, το πολιτικό σκεπτικό με βάση τον οποίο έγινε η κίνηση για την μήνυση Επισχάτη, αλλά και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σαν χώρα. Έτσι λοιπόν σας προκαλούμε το Σάββατο στις 31 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, 6 ώρα μετά μεσημβρίας, στο ξενοδοχείο Imperial Palace, Αντιγόν 13, με ομιλητές Γιάννης Γκινοσάτης, Φώτης Μαζαράκης, Δημήτρης Καζάκης. Πάμε λοιπόν, έτσι, να βάλουμε και στο πνεύμα τον καλεσμένο μας, τον Φώτη τον Λεπίδα. Μιλούσαμε προηγουμένως για την Εθνική Επέτειο και λέγαμε ότι ακόμη και αυτή η Εθνική Επέτειο, σε αυτό το ρημάδο κράτος, ήταν κατάκτηση του λαού. Όχι γιατί έκανε την επανάστασή του στις 25 του Μάρτη, γιατί έχω βαρεθεί από αυτούς τους φερόνιμους ιστορικούς που πιάνουν ένα ζήτημα, όπως για παράδειγμα το σημαδιακό της 25 Μαρτίου, και αρχίζουν και το αναλύουν και προσπαθούν και κάνουν. Έγινε στις 25 του Μάρτη η επανάσταση? Όχι ρε παιδιά, δεν έγινε. Όχι. Και κακώς κινήσαν από τη Μάνη στις 22 του μήνος. Εκεί ξεκίνησε. Που ταυτόχρονα την ίδια μέρα έγινε η πολιορκία στην Πάτρα. Του κάστρου της Πάτρας. Έτσι. Σωστά, γιατί έτσι είναι. Λοιπόν, αλλά ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να υπάρξει μια σημαδιακή ημερομηνία. Με την έλευση του κυβερνήτη, δεν προλάβε ο κυβερνήτης, ο Καποδιστρίας, να βάλει ζήτημα εθνικής εορτής, τον προλάβανε κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, θέλω να πω, το δολοφονήσανε, δεν υπήρξε τέτοιο θέμα. Μετά υπήρξε ο εμφύλιος και με το οθωνικό καθεστώς, βαβαροκρατία, ξενοκρατία,
αρχίσαν οι εξεγέρσεις, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό πρώτα ήταν στη Μεσσηνία κάτω. Λοιπόν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ είχαν αγνά λαϊκά κίνητρα, σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν αντικείμενο εκμετάλλευσης των γνωστών τυχοδιωκτών και γνωστών ή άγνωστων, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και σε κάποια στιγμή κάποιος είπε: για κάτσε ρε παιδί μου. Ιδιαίτερα μετά την αντιβασιλεία και την άνοδο της επιρροής της Αυστρίας στον Οθωμανικό θρόνο. Και επειδή μπούχτησε ο φτωχός ραγιάς εκείνη την εποχή να βλέπει βασιλικούς γάμους, ήταν ακριβώς την εποχή που παντρεύτηκε την Αμαλία ο Όθων, Μικρόνους κατά τους ιστορικούς της εποχής εκείνης. Λοιπόν, παντρεύτηκε την Αμαλία με πάρα πολλές βεγγέρες, πολύ λούσο, πολύ χρυσό, πολύ όλα αυτά πράγματα, σε μια χώρα βέβαια που πέθαινε της πείνας ο λαός, κυριολεκτικά πέθαινε της πείνας. Λοιπόν, έκανε ένα αντιστάθμισμα, του αναγνώρισε την εθνική του επέτειο, γιατί είμαστε από τα λίγα έθνη που γιορτάζουμε την εθνική επέτειο, δηλαδή την ύπαρξη του έθνους, επαναστατικό δικαίωμα του ίδιου του λαού. Δεν είναι μόνο οι Γάλλοι με την επέτειο της Βαστίλης, αλλά είμαστε και εμείς και οι Αμερικανοί, αυτοί οι τρεις είμαστε, δεν υπάρχουν άλλοι, εδώ που τα λέμε. Αν το ψάξουμε, υπήρχε μόνο η Σοβιετική Ένωση που γιόρταζε την επανάστασή της, την επανάσταση. Η Κίνα, αλλά έχει πάρει τελείως διαφορετικά. Δηλαδή μόνο τέτοιες, αυτά τα έθνη, και εμείς γιορτάζαμε, έστω με αυτόν τον σημειολογικό τρόπο, την 20η Μαρτίου που συνέπειπτε με το θρησκευτικό συνέστημα του λαού, που ήταν ένα βασικό στοιχείο που κατανοούσε και τη δουλεία, αν θέλετε, το ζυγό την εποχή εκείνη, και που ήταν ένα βασικό στοιχείο της κοινωνικής του συνείδησης την εποχή εκείνη, αυτό το σημειολογικό τρόπο έδινε το ότι επαναστατικό δικαίωμα. Κατακτήσαμε το δικαίωμα να είμαστε κράτος, έθνος, να έχουμε πατρίδα, με τη σύγχρονη έννοια του όρου. Και λέω αυτό το πράγμα, ότι είναι πρωτοφανές σε αυτόν τον τόπο, ακόμη και οι εθνικές επέτειοι, έστω και αν ξεφτυλίστηκαν μετά, έστω και αν έχουμε ανακοινώσεις σαν και αυτή του Κουκουέ. Ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι, εάν ζούσαν αυτοί οι αγωνιστές που γνώρισα εγώ στο Κουκουέ τη δεκαετία του 80, εάν τι θα κάνανε δηλαδή στο Κουτσούμπα. Λοιπόν, στην Επανάσταση του 21 συγκρούστηκε το παλιό, που ήταν η φεουδαρχική Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι, και το νέο, που ήταν η ανερχόμενη τότε αστική τάξη, η οποία οπλίστηκε με ιδεολογικό και πολιτικό πρόγραμμα, απέκτησε επαναστατική οργάνωση. Είχε το κουκουέ της εποχής της η αστική τάξη, τη Φιλική Εταιρεία. Σήμερα αυτή η τάξη είναι πλέον ιστορικά παροχημένη. 197 χρόνια μετά, η εξουσία της αστικής τάξης, γενικά ο καπιταλισμός, είναι το παλιό. Το σύστημά της είναι πια ιστορικά ξεπερασμένο. Σόνι και καλά να μπει η ιστορία. Και μετά επιτίθεται στην εθνική ενότητα. Σήμερα ο λαός έχει συμφέρον να προσπεράσει τα καλέσματα περις δίθεν εθνικής ενότητας, που απευθύνουν όλα τα αστικά κόμματα κάθε απόχρωσης. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός δέχεται πλήγμα, συστηματικό πλήγμα από τα λεγόμενα αστικά κόμματα, όπως τα προσδιορίζει ή όπως θα τα προσδιορίζει κανείς, ακριβώς η εθνική του ενότητα και η εθνική του ταυτότητα. Μα η εθνική ενότητα είναι αυτή που εμποδίζει τις κυρίαρχες τάξεις αυτή τη στιγμή να αρθρώσουν το δικό τους λόγο και τη δικιά τους περπατησιά. Γιατί αυτή εμποδίζεται. Γιατί κατεξοχήν κοσμοπολίτικο πλέον είναι το κεφάλαιο, δεν είναι? Όχι, κατά το Κουκουέ είναι άλλη η πατρίδα του κεφαλαίου και άλλη η πατρίδα της εργατικής τάξης. Βεβαίως, για την εργατική τάξη ξέρω και του λαού, ξέρω ποια είναι η πατρίδα. Μας το λέει κιόλας. Η πατρίδα του κεφαλαίου μπορεί να μου την προσδιορίζει κανείς. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ίσως αγγυλωμένοι στην ίδια αντίληψη που υπάρχει, αναιρούν το ίδιο το στοιχείο που θα έπρεπε να τους συγκροτεί. Είτε αναφέρονται στην κοινωνία με όρους κοινωνίας, είτε αναφέρονται στην κοινωνία με όρους ηγετικής τυραννίας. Εάν δεν δουν ποια στοιχεία είναι εκείνα που συγκροτούν την κοινωνία, που συγκροτούν τον λαό, και αν αυτή η εθνική επέτειο συγκροτεί τον λαό και τι σημαίνει η εθνική επέτειο, και αν σήμερα βάλετε η ταξική διάρθρωση της κοινωνίας ή βάλετε αυτή καθεαυτή η εθνική υπόσταση της κοινωνίας και η εθνική της συγκρότηση.
Εάν δεν μπορούμε να δούμε ότι βάλεται η εθνική της συγκρότηση, βάλεται η πατρίδα στο σύνολό της σήμερα, ούτως ή άλλως θα μπαίνουμε πάντα σε αναμυρικασμούς, αναλύσεων του 70, του 60, του 50, του 40 για να πάμε πιο πίσω, που δεν θα κάνουν τίποτα άλλο από το να νομιμοποιούν στη συνείδηση του κόσμου τις γενικεύσεις των κρατών σε υπερεθνικούς οργανισμούς και την υποταγή των λαών στους υπερεθνικούς οργανισμούς. Γιατί έτσι διαμορφώνεται η συνείδηση, η κοινή συνείδηση. Όταν επιμένεις σήμερα να διασυνδέεις ασχέτως πολιτισμών, ασχέτως όρων και τρόπου ζωής, ασχέτως συνηθιών, ασχέτως προταγμάτων, προτεραιοτήτων ενός λαού, να συνδέεις ανώμια πράγματα μεταξύ τους, όχι εκεί που συνδέονται, γιατί αυτό είναι υγιές, αλλά να συνδέει σόνι και καλά με τη λογική του προκρούστη τους πάντες κάτω από ένα κυρίαρχο πρότυπο ζωής και έναν κυρίαρχο κρατικό πρότυπο ζωής, ένα κυρίαρχο κρατικό πρότυπο ζωής, ουσιαστικά τι κάνεις, στρέφεσαι κατά τις κοινωνίες σου. Ζητάς δηλαδή να αναιρέσει η κοινωνία τον εαυτό της. Και μέσα από τέτοιες τοποθετήσεις του στυλ ότι η εθνική εξέγερση ήταν ταξική και ήταν από τη μία πλευρά η αστική ανερχόμενη τάξη. Και η από οποία την άλλη... ποια είναι ακριβώς, για να την καταλάβω δηλαδή. Αυτό είναι το περίεργο. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι προσπαθούμε να φορέσουμε ζουρλομανδία στην ιστορία. Έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Σόνι και καλά πρέπει το πατρόν που έχουμε στα χέρια μας να χωρέσει στον άλλον, ναι, ό,τι και να είναι. Και το φοράει επάνω σε μια κοινωνία του κουκουέ, προσπαθεί να το φορέσει και να στριμώξει μέσα σε αυτό το πατρόν. Γιατί πρέπει να ταιριάζει. Πρέπει να είναι ταξική σόνη και καλά και μόνο ταξική η επανάσταση. Πρέπει να είναι η σύγκρουση τάξεων. Άρα θα πρέπει να υπήρχε αστική τάξη και να μην υπήρχε, εμείς την βρήκαμε και είπαμε ότι υπήρχε. Άρα πρέπει να υπήρχε. Είναι καραβοκύριδες, οι Ιδραίοι. Ναι, εντάξει. Αν αυτό είναι αστική τάξη. Αν είναι αστική τάξη, τότε έχουν δίκιο και εκείνοι οι ιστορικοί που λέγανε ότι δεν υπήρξε πιο ανεπτυγμένος καπιταλισμός από την κλασική Αθήνα, όπου κυριαρχούσαν οι ναύκληροι, τεχνίτες και έμποροι. Ακριβώς. Δεν είναι αστική τάξη, είναι αυτή. Εκεί θα φτάσουμε. Ναι, ναι. Εκεί θα φτάσουμε. Αυτό ακριβώς. Αυτή η μαγικοποίηση μιας αντίληψης και μιας θεωρίας και η αντίληψη ότι αυτή θα πρέπει να τη φορέσουμε σε κάθε κοινωνία, σε κάθε ιστορική εκδοχή, οδηγεί και εδώ. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Έχω το λάθος ότι είναι πολιτικό το εγχείρημα. Δηλαδή γίνεται για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους. Με σκοπιμότητα. Δεν έχει να κάνει με το ιστορική άγνοια. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι ιστορική άγνοια ούτε εσφαλμένη ιστορική αναλυτική διαδικασία. Υπάρχει στόχευση και υπάρχει σκοπιμότητα. Αλλιώς δεν μπορώ να το διακρίνω. Ναι, γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα να πάρουν μια από τις παλιές ανακοινώσεις ή για παράδειγμα θα μπορούσαν να κάνουν το εξής, να κατεβούσονται από τον όροφο του Περισσού και να πάνε να ζητήσουν το βιβλίο που είναι του Κέντρου Μαξιστικών Ερευνών στη δεκαετία του 80 που έκανε για την Επανάσταση του 21 ένα εξαίρετο συμπόσιο που κατά τη γνώμη μου βοηθούσε πολλούς να καταλάβουν, εμένα με βοήθησε τουλάχιστον εκείνη την εποχή και βεβαίως δεν ήταν μόνο μαξιστές ιστορικοί. Ήταν και ιστορικοί άλλων κατευθύνσεων, να το πούμε έτσι, σχολών σκέψης, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στο να δεις οπτικές, ξέρεις. Το Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών ούτως ή άλλως τότε αγκάλιαζε ευρύτερα. Ήταν κάτι το ευρύτερο. Δεν είναι όπως τώρα, ας πούμε, ή όπως κατέντησε, ας πούμε, εκδρομικός ο όμιλος του Καπί Κουκουέ. Τότε βεβαίως φάνηκαν και οι αντιθέσεις. Αυτό που θα φαινόταν. Αυτό που θα κυριαρχούσε αργότερα σαν αντίθεση φάνηκε εκεί μέσα. Διότι όποιος διαβάσει και ξεφυλίσει την ιστορία θα δει από τη μια αποστεωμένη οικονομίστικη προσέγγιση της επανάστασης του 21 από ορισμένους μαρξιστές, όχι όλους, ακόμη απέπνε δέος το έπος αντίστασης και όσοι συμμετείχαν, οπότε δεν μπορούσανε να υποχωρήσουν αυτοί τουλάχιστον που συμμετείχαν, που ήταν αυτής της γενιάς, να υποχωρήσουν σε μια οικονομίστικη προσέγγιση. Λοιπόν, και έτσι είχαν το θυμικό του λαού, το πέρανε υπόψη τους, τα είχαν όλα αυτά τα στοιχεία. Σέβονταν όλη την κουλτούρα που συνδεόταν με την Επανάσταση του 21 και τη σύνδεση αυτή που υπάρχει ακόμη και στον ύμνο του ΕΑΜ, Αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, είναι ο ίδιος ο λαός. Αυτή η κουλτούρα η οποία ερχόταν τότε έμπαινε από κάθε χαραμάδα του οικοδόμηματος. Δεν μπορούσε κανείς να το αρνηθεί. Έτσι.
Όμως ταυτόχρονα. Δεν είχαν δημιουργηθεί ακόμα. Ναι, ακριβώς. Αλλά ήταν το ευρυώδικο που θα μπορούσε να μην είχε εξελιχθεί. Την εποχή εκείνη υπήρχε η προσπάθεια της κρατούσας κατάστασης στην Ελλάδα, της ξενοκρατίας της εποχής, η οποία τι έκανε. Είχε φορήσει τη μουτσούνα του της εθνικοφροσύνης και προσπαθούσε να πει ότι εγώ, η ξενοκρατία, η εθελοδουλεία, η υποταγή, η υποτέλεια, εγώ αντιπροσωπεύω το ελληνικό έθνος. Ότι έχει το εθνικό πρόσωπο. Ενώ έτσι, ουσιαστικά έχει το εθνικό προσωπείο. Έτσι. Ακριβώς όπως εύστοχα το είπες. Όπως ακριβώς την εποχή εκείνη, λοιπόν, όλοι οι άλλοι που ήταν απέναντι σε αυτή τη λογική, συσπηρώνταν στην ανάγκη την εισπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας, σαν κορυφαίου θέματος. Έστω και αν το. Ο καθένας το βλέπε με τη δική του σκοπιά, ιδεολογικά ή πολιτικά. Εκεί όμως ενυπήρχε το σπέρμα. Από τη μία ήταν αυτός ο χυδαίος οικονομισμός, όπως τον εννοώ εγώ. Αυτό το πράγμα που προσπαθούσε να βρει την αστική τάξη απέναντι στην εργατική τάξη και να την προσδιορίσει, ας πούμε. Σώνει λοιπόν, και καλά, έπρεπε ναι, να μπει στον προκρούστη. Και το δεύτερο είναι ο νεόφερτος. Η νεόφερτη ιδεολογία του ιμπεριαλισμού που μόλις έσκαγε εκείνη την εποχή, έσκαγε η μύτη στην Ελλάδα. Με ενός νέου ιστορικού της εποχής εκείνης, προερχόμενος βεβαίως από τα αριστερά, γιατί ο καλύτερος τρόπος να αλώσεις είναι να φορέσεις τη μουτσούνα του προοδευτισμού με την προτεσταντική έννοια του, προοδευτισμός, λοιπόν, και να έρθεις από την άλλη πόρτα, όχι από την, με τοπικά, από εκεί που ερχόταν ο εχθρός, αλλά σαν δικόν σου. Και τότε είχε πει το εξής, ότι το προοδευτικό στην Ελληνική Επανάσταση το αντιπροσώπευαν αυτοί που φέρνανε το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Και ποιοι ήταν. Οι τυχοδιώκτες, φαναριώτες κλπ. Αυτοί που έρχονταν είτε σαν πράκτορες ξένων δυνάμεων ή ερχόντουσαν εδώ να εκμεταλλευτούν τη νέα κατάσταση για να πρακτορεύσουν ξένα συμφέροντα. Επάνω στο χαλί της καινούργιας εκδοχής της μετακένωσης, της καινούργιας εκδοχής του κοραϊδισμού. Έτσι, ναι. Αυτή λοιπόν που ένας από αυτούς ήταν ο ιστορικός Δερτιλής την εποχή εκείνη, ο οποίος υπήρχε, έκανε και μάλιστα από τους παλιούς ιστορικούς, θυμάμαι, και έχουν καταγραφεί αυτά, δεν θυμάμαι, το παρακολούθησα, γιατί νομίζω ότι έγινε το 79, βγήκε το 80 τόσο, ήταν το 79, ήταν πριν τη δική μου πολιτικοποίηση, να το πούμε έτσι. Μάλλον δεν τα ξέρω εγώ ακόμη αυτά τα πράγματα, ήμουν μαθητής. Ηλικιακά δεν σε βοηθούσε. Ηλικιακά, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν διάβασα, επειδή η μερίδα αυτή, ή μάλλον η εκδήλωση αυτή έχει εκδοθεί σε βιβλίο, νεξιόλογοι, μπορεί να τη δει κανείς, είναι το τελευταίο, πώς να το πούμε, το τελευταίο απάβγασμα προοδευτικής ιστορικής σκέψης στην Ελλάδα. Για το ζήτημα της Επανάστασης, συλλογική τουλάχιστον προσπάθεια. Μετά πεθαίναν όλα. Και κάτω από την κομματική επιταγή και άλλα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τον είχαν καλέσει και εισηγήθηκε αυτό το πράγμα. Και εδώ είχε εντυπωσιακό, οι νεομαρξιστές του κόμματος την εποχή εκείνη, δηλαδή αυτοί που έφερναν αυτό το ταξικισμό, πώς να το πούμε, ας πούμε. Ναι, ναι, την ακραία ταξική. Δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Το μόνο που το ρωτήσαν είναι και πού είναι η αστική τάξη και πού είναι. Και ο άλλος χρησιμοποίησε το δικό του σχήμα για να περάσει αυτή την ιμπεριαλιστική λογική. Μα ναι, η αστική τάξη εποχής είναι αυτή που μπορούσε να υπηρετήσει καλύτερα το ευρωπαϊκό ιδεώδες, που ήταν το πιο ανεπτυγμένο και προοδευτικό μόρφωμα, καπιταλιστικό μόρφωμα της εποχής, αστικό μόρφωμα. Λοιπόν, ο αστισμός, ο προοδευτικός αστισμός της εποχής. Άρα, ποιοι είναι οι προοδευτικοί? Ο Κολοκοτρώνης, ο Αντρούτσος, ο Καραϊσκάκης, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες? Όχι. Ο Μαυροκορδάτος, όλοι αυτοί οι κομψευόμενοι κύριοι που είχαν έρθει εδώ πέρα και μας λέει λάτσαν και ολοκληρωτικά μας άλλαξαν τα φώτα. Και χάρη σε αυτούς δεν μπόρεσαν να αναστηθεί το έθνος ολοκληρωτικά. Λοιπόν, και οι μόνοι που αντιδράσανε, και αντιδράσανε επί της ουσίας, χτυπώντας δηλαδή ακόμη και, πώς να το πούμε, φέραν ακόμη και εκεί που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την επιστήμη σαν απάντηση, απαντούσαν με όρους θυμικού ενός ολόκληρου λαού, την ταυτότητά του, ακόμη και τους μύθους του, που είναι κομμάτι της συνείδησής του. Της ίδιας της ζωής του. Βεβαίως. Που δεν μπορεί να τις πετάς. Συνείδηση. Λοιπόν, ήταν οι παλιοί αγωνιστές. Οι παλιοί αγωνιστές που είχαν όλη αυτή την κουλτούρα και που είτε ήταν αριστεροί, ήταν, συγγνώμη, ιστορικοί, είτε όχι, έφερναν αυτή την κουλτούρα. Τι μας λες, ρε φίλε. Από πού μας ήρθες. Αυτό το οποίο συντηρούσε πάντα την
το ανεπίγνωστο που λέμε, το κοινωνικά ανεπίγνωστο του Έλληνα, ήταν πάντα η θέλησή του για το δίκιο. Γνώριζε λοιπόν πολύ καλά, γνώριζε από τη δουλειά του, γνώριζε από τη ζωή του, από τους χωριανούς του, από τους φίλους του, το τι είναι δίκιο για αυτούς, τι είναι δίκιο για την ιστορία, τι ήταν η ιστορία του. Ήξερε ποιος άνθρωπος πολέμησε και πολεμούσε για την κοινωνία. Ήξερε, είχε καθαρή ματιά, το διέκρινε. Όταν ήρθανε όλα τα σκοτισμένα μορφώματα, όταν ήρθαν όλοι οι μακιγιαρισμένοι άνθρωποι να κομίσουν στον Έλληνα μια φορεσιά και μια νοοτροπία που δεν του τέριαζε, προφανώς, του έφεραν, του κόμισαν και τα οματοεάλια της Δύσης, τα αμβλιοπικά που έβλεπαν τα πράγματα κάτω από ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να περάσει εύκολα στην ελληνική κοινωνία. Και όχι γιατί είχε ταξική συνείδηση που θέλει σώνει και καλά σήμερα το κόμμα, το ΚΚΕ, να φορέσει σε μια ταξική συνείδηση σε μια εποχή που αυτό ακόμα ήταν αδιαμόρφωτο. Αλλά γιατί είχαν συνείδηση του βίου. Είχαν συγκεκριμένη νοηματοδότηση στη ζωή τους. Ήξεραν τι ζητούσαν, ήξεραν τις προτεραιότητες, ήξεραν ότι η ελευθεριά τους ήταν μαζί με την οικογένειά τους, ήταν μαζί με το Θεό τους που τον θεωρούσαν. Όχι κάτι το ξένο, κάτι το τιμωρητικό. Ήταν ο δικός τους Θεός, αυτός ο Θεός που έφτιαξαν στις προσευχές τους για την οικογένειά τους και για την πατρίδα τους. Και γι' αυτό λέμε, δεν μπορούσε κανείς να το πειράξει αυτό το συνέστημα του λαού. Γιατί ήταν συνέστημα του ίδιου του λαού. Δεν ήταν προτεσταντικός νάρθικας. Δεν ήρθαν να του πούνε ότι σώνει και καλά θα πιστέψεις αυτό και έχει αυτές τις ιδιότητες και έτσι θα είναι. Δεν ήρθε κανένας Αυγουστίνος, ας πούμε, στην Ελλάδα για να πει πώς είναι ο Θεός και πώς πρέπει να πιστεύεις στο Θεό. Ήταν το βίωμα του ανθρώπου, το εμπειρικό βίωμα του ανθρώπου που ζυμωνόταν καθημερινά. Και ζυμωνότανε ακριβώς μέσα από το μόχθο, την πάλη του για το μεροκάματο, αλλά την πάλη του και για το βιός του, για τη γη του, για τη ζωή του, για την πατρίδα του. Τώρα, σε αυτούς τους λαούς που είναι λαοί στο αμόνι, δεν μπορείς να διδάξεις τόσο εύκολα και να καταπιεί τις συνταγές τις ιστορικές τόσο εύκολες. Είτε οι συνταγές ιστορικές έφερναν απευθείας στη Δύση, απευθείας στο δυτικό πρότυπο από την πόρτα, είτε την έφερναν από το παράθυρο ως δίθεν αντίδραση στα ίδια πρότυπα που ερχόντουσαν από τη Δύση. Μην ξεχνάμε ότι η αντίληψη, και αυτή είναι η εκτίμησή μου η προσωπική, η αντίληψη αυτή έχει κοινό βάθρο. Έχει έναν κοινό βάθρο, έχει μια κοινή αντίληψη. Ο διαφωτισμός γέννησε ρεύματα σκέψης. Είναι ο κεντρικός πυρήνας, ένα από τα ρεύματα σκέψης, είναι ίσως και η ακρεφνής ταξική ανάλυση της κοινωνίας όταν αυτό δέθηκε με τον προτεσταντισμό. Και εκεί άρχισε πλέον να διαχωρίζεται το καλό και το κακό με απόλυτο τρόπο στα μυαλά κάποιων και να, σε ποια χώρα. Στη χώρα του καλού καγαθού, στη χώρα που έλεγε κάποιος του συνανθότερου, στη χώρα που το καλό είναι και κακό, το κακό είναι και καλό, του μεγάλου μπλεξίματος των σχέσεων. Και αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία. Επιμένω λοιπόν ότι και στην Επανάσταση του 21, αυτή είναι η δική μου προσωπική εκτίμηση, εξεράγει η ετερότητα ενός ολόκληρου λαού. Εξεράγει και απέναντι στην υποδούλωση που υπήρχε και απέναντι στην υποδούλωση που ερχότανε. Και αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Τώρα, αν κατορθώθηκε, αν έγινε κατόρθωμα, αν επιτεύχθηκε ο στόχος είναι μια άλλη συζήτηση μεγάλη ή αν έμεινε μετέωρο μόνιμα αυτό το ζήτημα. Προσωπική εκτίμηση ότι δυστυχώς έμεινε μετέωρο και γι' αυτό βλέπουμε και μια κοινωνία να μετεωρίζεται ανάμεσα στη νοσταλγία μιας παράδοσης αλλά και σε ένα τάνημα να πετύχει κάτι που θεωρεί ότι είναι λαμπιόνι, που θεωρεί ότι είναι ο χρυσός που πάνε στους αγρίους. Αυτό φέρνει ένα μετεωρισμό και μία στάση λίγο περίεργη. Αυτή τη στάση εκμεταλλεύονται σήμερα. Εγώ πάντως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα που δεν... μάλλον προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ο κόσμος την κατάστασή του και σε ποια θέση βρίσκεται. Φανώς. Απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα που του λέει ότι τα πράγματα είναι μια χαρά. Μα γι' αυτό μου επιτρέπεις... Ή ομαλά, να το πω. Γι' αυτό του το λένε συνεχώς. Γι' αυτό δεν τον αφήνουν να ανασάνει. Δεν αφήνουν να ανασάνει σκέψη του ούτε δευτερόλεπτο. Είτε από τις ανάγκες, είτε από τις πιέσεις,
είτε από τις καθοδηγούμενες εικόνες. Δεν πρέπει με τίποτα του μυαλό του Έλληνα να ησυχάσει, γιατί αν ησυχάσει αναδύονται μνήμες, αναδύονται σκέψεις, αναδύεται ιστορία. Βλέπει πιο επιτελικά την κατάσταση, αν θέλεις, συνολικότερα. Πιο υποπτικά, ναι. Πιο υποπτικά, φεύγει από το μικρό κόσμο. Σωστό. Φεύγει από το δωμάτιο, φεύγει από την τηλεόραση, φεύγει από το μικρό κόσμο. Και κοιτάει δεν πρέπει τον να τον αφήσουν με τίποτα. Και αυτό είναι η μεγάλη προσπάθεια. Και για να το δέσω λίγο, έστω και αν μακρηγορώ για λίγο, όχι, να το δέσω σε αυτό το οποίο είπαμε νωρίτερα για το θέμα των μνημονίων, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, και θα συνεχιστεί, γιατί έτσι θα συνεχιστεί, γιατί τα μνημόνια και όλες οι μνημονιακές δεσμεύσεις και όλες οι επιβαλλόμενες πολιτικές δεν γίνονται μόνον για την αφέμαξη του κόσμου, που γίνονται προφανώς γι' αυτό. Υπάρχουν οι δανειστές, θα πάρουν τα λεφτά, πρέπει να πάρουν τα λεφτά, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά επιτυχάνουν δύο πράγματα μαζί αυτό. Αλλοιώνουν τη συνείδηση του Έλληνα. Από τον ελεύθερο Έλληνα, και ελεύθερος Έλληνας είναι ο Έλληνας που έχει και σχόλη, που έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τα παιδιά του, σωστό, που έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με το φίλο του, να πει το ουζάκι του. Του το αφαιρούν αυτή τη δυνατότητα, γιατί τον έχουν συνέχεια σε ένα κυνηγητό. Ακόμα και στο σπίτι είναι κάτω από την πίεση των τηλεφωνημάτων, τραπεζών, κράτους, υποχρεώσεων, εφορίας. Αυτό που στοχεύουν λοιπόν είναι και το μυαλό του. Φυσικά, πρώτη και κυρία. Έτσι. Δεν θέλουν να αφήσουν το μυαλό του ελεύθερο. Πρώτη και κυρία. Να μην δει αυτό που συμβαίνει σήμερα σαν μια διαδικασία η οποία είναι απολυτοσκόπημη. Απολυτοσκόπημη. Δεν είναι προϊόν μιας κρίσης. Που κρίση συνήθως ο κοινός νους το αντιλαμβάνεται και σε πολύ μεγάλο βαθμό και ο ακαδημαϊκός νους το αντιλαμβάνεται ένα είδος φυσικού κοινωνικού φαινομένου. Και μια συγκυριακή τομή στην μεγάλη εξέλιξη. Ναι. Αυτό που δεν έχει καταλάβει, και αν θέλετε να μου επιτρέψεις και μια έτσι προσωπική παρατήρηση, όχι που αφορά εμένα, γιατί βλέπω κάποια email για το ποιος είμαι, ποιος δεν είμαι και όλα αυτά τα πράγματα. Φίλε μου Άγγελε, ό,τι και να λέει οποιοδήποτε ότι με ξέρει, δεν με ξέρει ή ποιος είμαι κτλ. Να τα δεχτείς όλα. Όλα. Ναι, δεν έχω τελειώσει το δημοτικό. Ναι, ήρθα από το πουθενά. Όλα αυτά συμβαίνουν, είναι έτσι. Όμως, εγώ αυτό που έκανα. Θέλω ένα σχολιασμό εδώ μετά. Εντάξει, πέρα από αυτό. Επειδή δεν είναι προσωπικό. Όχι, όχι, είναι... άλλο λέω. Δεν θέλω κι εγώ να το κάνω. Επειδή, μου λέει μα δεν κάποιος... θα το κάνω προσωπικά. Όχι, με και τα τρόλ του διαδικτύου που εμφανίζονται διάφοροι ότι με ξέρουν και μετά λένε τα χειρότερα. Έτσι και όλα αυτά τα πράγματα. Πάντα συμβαίνει αυτό. Έτσι. Αλλά πρόσεξε όμως, δεν θα βρεθεί κανένας να σου πει ότι πήρα λεφτά από κράτος ή από αλλού. Βεβαίως από τις τράπεζες πήρα λεφτά. Για να το λένε τα τρόλ. Σίγουρα, με πληρώνουν οι τράπεζες. Πρώτη εκεί είναι η Goldman Sachs. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρο, γιατί εγώ έχω πάρει λεφτά από όλους. Από όλες τις τράπεζες. Είμαι ο μοναδικός άνθρωπος στην Ελλάδα που με πληρώνουν για να τους καταστρέψω. Εξάλλου και εγώ γι' αυτό έρχομαι εδώ. Έτσι. Ναι, προφανώς. Και μετέχω. Για να τους καταστρέψω. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις, είναι τρελό. Με πληρώνουν για να πω να καταργηθεί. Όχι απλά να μπει εισαγγελέα στις τράπεζες. Γιατί οι εισαγγελέες μπορεί κάτω από ορισμένες συνθήκες, για παράδειγμα, όπως σύμφωνα με το Ιταλικό Δικαστικό Κράτος, θα μπορούσαν να είναι και μια, πώς θα το πούμε, μια εξυγίανση του τοκογλυφικού, σαράφικου τραπεζικού συστήματος που έχει, για να συνεχίσει να είναι τέτοιο. Δηλαδή, του φορά το θέλετε. Είναι καλύτερος μεθόδος. Έτσι, μπράβο. Εγώ τι λέω. Λέω, όχι απλά να μπει εισαγγελέας και να καθαρίσει ιστορία με δάνεια, χρέη και ιστορίες, από την πρώτη στιγμή το έλεγα, αλλά λέω και κάτι άλλο. Ότι αυτές τις τράπεζες δεν τις χρειαζόμαστε. Ακόμη και γερές να ήταν, σώες, δηλαδή. Βιώσιμες, δεν τις θέλουμε. Δεν θέλουμε τέτοιες τράπεζες. Θέλουμε άλλες τράπεζες. Άλλου τύπου τράπεζες. Ναι, αλλά λοιπόν, εδώ είναι το ζήτημα. Μου επιτρέπεις εδώ, γιατί θα τον κάνω το σχολιασμό, γιατί ο πειρασμός είναι μεγάλος. Δεν ξέρω, όποιος γράφει, όποιος λέει, και ό,τι κάνει για οποιονδήποτε, όχι μόνο για σένα, ας καθίσει να σκεφτεί με το μυαλό του πρώτα αυτά που λέει αυτός που θέλει να κρίνει. Ας συμφωνήσει σε αυτά που λέει. Εάν στέκονται, εάν είναι δόκιμα, αν είναι σωστά. Και αφού καταλήξουμε. Είναι εύκολο να πει κάποιος κάτι. Αφού καταλήξουμε σε αυτό. Θα σου πω, με συγχωρείς, να σε διακόψω κάτι. Πώς γνώρισα εγώ τον Αντώνη Παπαντονίου. Ας το πω έτσι. Ο άνθρωπος αυτός, όπως και οι περισσότεροι εμείς που βρισκόμαστε στα πλαίσια του ενός τέτοιου μετόπου, δεν είχαμε ούτε προηγούμενη επαφή με την έννοια της γνωριμίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Απλά μας τράβηξε ο τρόπος με τον οποίο
αναλύεται μια κατάσταση και τις προτάσεις που. Προφανώς. Και τους τρόπους δράσης που λες για να μπορείς να δεις. Όλους μας τράβηξε αυτό. Ο Αντώνης λοιπόν μου έλεγε το εξής περιστατικό. Βρέθηκε λοιπόν σε μια εκδήλωση, όπου ναι, μεν ήταν το ΕΠΑΜ, αλλά δεν ήμουνα εγώ τότε. Ήταν στα πρώτα βήματα το ΕΠΑΜ. Λοιπόν, και βρέθηκε σε μια εκδήλωση από αυτές που γινόντουσαν εκ του μειόντος. Δηλαδή, ποιος είναι ρε παιδιά, να το οργανώσουμε το πράγμα. Πούμε, ναι. Λοιπόν, πάει λοιπόν ο Αντώνης και έρχεται κάποιος Μουρελάτος το όνομα. Το λέω επίτηδες γιατί αυτός ο τύπος μου γράφει ακόμη. Πώς να κάνει ακόμη τρόλινγκ. Έτσι. Αυτό είναι τρόλινγκ υποβάθρου. Όπως λέμε, κοινοβολία υποβάθρου. Λοιπόν, και τώρα ήταν έξαλλος και λέει: πού είναι αυτό, το σκίσω. Πού είναι ο Κασάκης, το σκίσω. Πού είναι αυτό το πράγμα και τέτοια. Λοιπόν, τον πλησιάζω ο Αντώνης, του λέει: ρε παιδιά, τι έγινε, γιατί τέτοιο μένος ενάντια. Γιατί τα παίρνει, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αυτό το πράγμα. Τσαντίζεται λοιπόν και ο Αντώνης, λέει: σοβαρά, τα παίρνει, το ξέρεις. Ναι, βεβαίως, το έχω διαβάσει. Και του λέει ο Αντώνης: και εγώ έχω διαβάσει για σένα ότι είσαι ο λίγον. Σωστά. Ότι και εσύ τον παίρνει. Αυτό θα παίρνει. Σοκαρίστηκε ο άλλος. Και πριν προλάβει να τη δράσει, γιατί λέει: πώς τολμάς και μου το λες αυτό το πράγμα. Ο ναύαρχος πάντως φτωχώνει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, εντάξει, είναι η εμπειρία της ζωής και η διαδρομή επαγγελματική που σε κάνει να είσαι ή παντελώς βλάξ. Έτσι, γιατί έχουμε γνωρίσει όσοι υπηρετήσαμε και αυτό το είδος των στρατιωτικών, αλλά και εκείνους στρατιωτικούς που είναι η οξύνια σε εντυπωσιάζει. Είναι εκείνους που λες: ρε παιδί μου, αισθάνομαι ασφαλής. Ό,τι και να γίνει όσο υπηρετώ, είμαι ασφαλής, τουλάχιστον θα ακολουθήσω αυτόν. Αυτός που συμπυκνώνει το αληθές που λέμε. Έτσι, συμπυκνώνει αμέσως στην αλήθεια. Λοιπόν, και όταν λοιπόν εκνευρίσκει ο άλλος και λέει: κάτσε ρε παιδί μου, πώς το λες αυτό εσύ. Και το απαντάει βέβαια ο Αντώνης, του λέει: ναι, και εγώ το διάβασα κάπου. Εύστοχο αυτό. Λοιπόν. Αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τα πράγματα με τον τρόπο. Να δούμε. Ίσως ο κόσμος, ίσως οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι που ακούν. Το ζήτημα, ας αναλύσουν πρώτα τι λέει ο Καζάκης. Και αφού το αναλύσουν και κρίνουν και πούν, συμφωνώ, δεν συμφωνώ, προβληματίζουμε, ας δούμε και τι είναι ο Καζάκης. Και τώρα να δούμε τι είναι ο Καζάκης. Να δούμε τι είναι ο Λεπίδας, να δούμε τι είναι ο καθένας. Ας δούμε. Με ποιον τρόπο θα το δούμε. Με τον τρόπο της κλειδαρότρυπας, με τον τρόπο του κουτσομπολιού της γειτονιάς, μας τιμά ως κοινωνία να παίρνουμε ό,τι θέλει να πει ο καθένας και να καλούμε τα αναστήματα που είναι δίπλα μας να απολογούνται. Λοιπόν, σου το λέω και με αυτή την ευκαιρία. Θεωρώ ότι ο Καζάκης, κατά την άποψή μου, απαγορεύεται να απαντάει σε μωρότητες. Απαγορεύεται. Δεν ήθελα να απαντήσω εγώ. Εγώ απλά είπα. Θα τα ακούσεις αυτά. Ναι. Θα ακούσεις. Όχι, όχι. Λέω να πιστέψτε ό,τι θέλετε για μένα. Και δεν έχω. Απλά λέω το εξής. Θα συμπληρώσω κάτι άλλο. Αν δεν έχεις απολυτήριο δημοτικού και είμαστε μπροστά σε ένα νέο Μακρυγιάννη, είναι πολύ μεγαλύτερη τιμή μου που είμαι μαζί σου. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Λοιπόν, εμένα μη μου βγάλεις πτυχία και τέτοια. Εγώ δεν έβγαλα τίποτα. Δηλαδή. Δεν ήθελα να πάω ούτε. Μα αυτό θέλουμε. Δεν ξέρω πώς αγοράζουν τα πτυχία και με ποιο δεν τρόπο. Δεν με ενδιαφέρουν τα πτυχία, δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Δεν θέλω να πω σε αυτήν. Έχω ζήσει και ακαδημαϊκά και τα πάντα. Έχω ζήσει επιπλέοντες φελούς. Δεν μπορώ άλλο να έχω αυτό το κριτήριο. Όχι, το κριτήριο είναι. Το πρόβλημά μου είναι ουσίας και τη γνώση. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ότι ρε παιδιά. Οι κατακτήσεις μας σαν κοινωνία ποιες είναι. Να το θεωρήσω κατάκτηση κοινωνίας. Και όχι σαν προσωπική μου συμβολή, να το πούμε στο μέλλον δυνατό. Όταν μαραζώνει μια κοινωνία και αρχίζει και πεθαίνει, πνέει τα λίστια, έτσι, για τους χύψη λόγους δεν έχει σημασία. Δηλαδή όταν κυριαρχεί αυτό που λένε η στάχτη που πλακώνει τα πάντα και τα πεθαίνει. Γιατί να καταστρέψει μια κοινωνία είναι και ο πόλεμος. Φωτιά. Του βάζεις φωτιά, το καταστρέφεις τελείως. Και ο άλλος τρόπος είναι στάχτη, η μιζέρια. Αυτό το πράγμα, η μιζέρια πνευματική, η ηθική. Έτσι. Αυτό που χαρακτήρισαν οι διαφωτιστές μεσαίωνα, σκοτεινούς χρόνους. Και είχαν δίκιο. Όσο και οι αναθεωρητές μετά της ιστορίας. Όχι, είχαν δίκιο. Είχανε δίκιο. Απόλυτο. Λοιπόν, ανεξάρτητα με το πώς το ερμήνευα και οτιδήποτε. Λοιπόν, ένας λοιπόν από τους φοβερούς που εγώ διαβάζω και βγάζω το καπέλο μου και με εμπνέει, έτσι, Άγγλος, Λόρδος, ο οποίος βεβαίως ήταν τόσο Λόρδος και τόσο πλούσιος που αναγκάστηκε γιατί το μάτι του δεν σταματούσε στα κοινωνικά όρια της θέσης του,
αλλά ήταν πολύ πιο μακριά. Ήταν ο Λόρδος Μακόλι, θεωρείται ένας από τους εξαίρετους ιστορικούς της Βρετανίας στις αρχές του 19ου αιώνα και εξαιρετικός κριτικός λογοτεχνίας αλλά και ιστορίας. Ήταν, έτσι αυτό προσδιοριζόταν και ο ίδιος. Ήταν η δυστυχία του βέβαια που λέει, αναφέρει ο άλλος στο βιογραφικό του σημείωμα, ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του, είναι ότι αναγκάστηκε να δουλέψει. Να πάρει μια κατοική θέση, καθότι πασπατάλησε την περιουσία του αγοράζοντας βιβλία ή προσπαθώντας να γίνει. Λέει το εξής καταπληκτικό τρόπο σε ένα δοκίμιο που είχε γράψει για το Δάντι. Αφού λοιπόν εκθιάζει το Δάντι, όπως του πρέπει, και το, τι το πόσο σημαντικό, λέει το εξής, το οποίο εμένα μου λύσε πολλές απορίες όταν το πρωτοδιάβασα. Για τον τρόπο που εξελίσσεται η κοινωνική συνείδηση σε μια εποχή μέσα από εξέχουσες προσωπικότητες. Μυαλά που δεν σταματάνε να δουλεύουν ακόμη και σε σκοτεινές περιόδους. Λοιπόν, σε μια σκοτεινή περίοδο, λέει, σε μια περίοδο που όλα τα κατά, τότε υπάρχει μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθούν μεγάλα μυαλά. Σαν το Δάντι, παράδειγμα. Που όμως ποτέ στην εποχή τους δεν θα τους εκτιμήσει κανείς. Γιατί δεν έχει μέτρο σύγκρισης και αναφέρει μια ιστοριούλα. Όταν λέει ένας Γάλλος φιλόσοφος ακολούθησε τον Ναπολέοντα στην εκστρατεία του στην Αίγυπτο και βρέθηκε μπροστά για πρώτη φορά στη ζωή του, είδε τη Μεγάλη Πυραμίδα. Την είδε κατά μεσής μιας τεράστιας ερήμου, πεδιάδας, flat, έτσι, πεδιάδας, και του φάνηκε πολύ μικρή. Είχε συνηθίσει στις ανακτορικές, τη μεγάλη ηρωική αρχιτεκτονική της εποχής του, του νεοκλασικισμού και του κλασικισμού στην Ευρώπη. Οπότε του φάνηκε πολύ μικρή η πυραμίδα. Και αυτό είπε. Όμως, όταν ο γαλλικός στρατός έφτιαξε το στρατόπεδό του, έστεισε τις σκηνές του και όλα αυτά τα πράγματα, στη βάση της πυραμίδας, τότε αντιλήφθηκε το μέγεθος αυτό το πράγμα, το τι μέγεθος αποτελεί η Μεγάλη Πυραμίδα. Το είχε όπως έτσι. Λοιπόν, και λέει, αυτό συμβαίνει πάντα με τα μυαλά στις σκοτεινές εποχές. Γιατί λέει, πρόκειται για μυαλά, που οι σκοτεινές εποχές σε πού οφείλονται πνευματικά. Στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν διακριτοί δρόμοι για να σε βγάλουν από το αδιέξοδο. Και μόνο το ανήσυχο πνεύμα είναι εκείνο που αναζητά και δημιουργεί δρόμους εκεί που δεν υπάρχουν δρόμοι. Αυτό όμως φαίνεται και μέσα από την κοινωνική εμπειρία. Δηλαδή μπορείς να δεις με απλά παραδείγματα γιατί συμβαίνει αυτό. Εάν όταν είσαι σε πόλεμο και υπάρχουν παντού σφαίρες. Βεβαίως. Αυτός ο οποίος θα σηκωθεί για να κάνει την επίθεση παρά το γεγονός ότι χαλάζει οι σφαίρες έχει ανάστημα, δεν έχει ύψος. Τα ύψη εκεί έχουν χαμηλώσει, εκεί έχουν κρυφτεί για να μην φάνε τη σφαίρα. Αυτός που θα σηκωθεί, ασχετός ύψους, είναι το ανάστημα, είναι η γενναιότητα να πάει μπροστά. Αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο στην κοινωνία, αυτό συμβαίνει και στη βιολογία. Φυσικά. Δηλαδή όσο προχωράμε προς τα πίσω σε επίπεδο ενστίκτων, όσο δηλαδή κατεβαίνουμε την ανθρωπολογική κλίμακα λόγω φόβου, λόγω προβλημάτων, οτιδήποτε, φτάνουμε σε επίπεδο μορίων ουσιαστικά, φτάνουμε σε επίπεδο κυταρικής διαπάλης. Όταν υπάρχει στέρηση στον οργανισμό, τα κύτταρα αλλοελίλο εξοντώνονται. Ενώ έχουμε καρκινογενέσεις. Ακριβώς αυτό, γιατί ένα κύτταρο προσπαθεί, είναι το λεγόμενο εγωιστικό γονίδιο. Έχει αναλυθεί πλήρως, προσπαθεί να κατακυριεύσει τα πάντα. Και γι' αυτό έχουμε και νεοπλασία. Γι' αυτό λοιπόν εκεί συμβαίνουν οι νεοπλασίες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στη χώρα μας έχουμε και πάλι το πρόβλημα της γενικευμένης ίωσης, ή αν θέλεις της γενικευμένης λιμικής του οργανισμού που έριξε το ανοσοποιητικό. Και εδώ είναι, θα κυριαρχήσει η νεοπλασία ή ναι, τα αναστήματα. Ή θα πεθάνει έτσι ο οργανισμός. Έτσι είναι το ζήτημα. Και το ζητούμενο είναι ότι αν κυριαρχήσει η νεοπλασία, δηλαδή αν κυριαρχήσει αυτή η λογική, ποιος είναι ο Φώτης, ποιος είναι ο Νίκος, ποιος είναι ο Τάκης, τι έκανε πριν από δέκα, είναι η κοινωνική νεοπλασία. Αν αυτό επικρατήσει, έχουμε τελειώσει. Πέθανε, έχουμε πεθάνει. Έχουμε τελειώσει. Εάν κοιτάμε τα αναστήματα, και υπάρχουν δίπλα μας τα αναστήματα, Δημήτρη, δίπλα μας τα αναστήματα. Τα αναστήματα δεν είναι αυτοί που είναι στους θόκους. Όχι βέβαια. Αυτοί είναι επάνω σε σκαμιά. Αυτό ήθελα να σου πω, πως καταλήγει πάλι ο Μακόλι.
λέει ότι σε τέτοιες περιόδους αυτός που ξεπερνάει δεν είναι αυτός που έχει την κλασική παιδεία και ξέρει, για παράδειγμα, τι λέγανε οι αρχαίοι σοφοί. Σωστή. Και τώρα τα επαναλαμβάνει. Αλλά αυτός που χωρίς καμία παιδεία μπορεί και ανοίγει δρόμους μπροστά. Και λέει, ανέφερε το παράδειγμα του Νταφόε, του μεγάλου Βρετανού αυτού συγγραφέα, που λέει ακριβώς η έλλειψη παιδείας του είναι που τον έκανε να κάνει αυτά τα αριστουργήματα, να γράψει αυτά τα αριστουργήματα, που δεν είναι βεβαίως ο Ρομπίνσον Κρούσος, που ξέρουμε οι περισσότεροι γιατί τα έχουμε διαβάσει από τα παιδικά τα μας χρόνια, αλλά έχει εξαιρετικές μονογραφίες και για το χρήμα και για το πρώιμο χρηματιστήριο, όχι μόνο μυθιστορηματικού χαρακτήρα προσεγγίσεις, αλλά και καθ' αυτό δοκίμια, εξαιρετικά. Λοιπόν, και λέει, καταλήγει στο δοκίμιο με το εξής. Λέει, ο Σέξπιρ, αν είχε διαβάσει Σοφοκλή, δεν θα γράφει ποτέ το Λύρα. Αυτή ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, γιατί θα είχε εγκλωβιστεί να αναπαράγει σχήματα τα οποία δημιουργήθηκαν άλλες εποχές. Σωστά. Και που σε εκείνες εποχές αποτελούσε ό,τι καλύτερο, και αντί να κατακτήσει αυτή τη γνώση για να κάνεις άλμα μπροστά, θα είχε εγκλωβιστεί από το μεγαλείο που θα ένιωθε. Γι' αυτό και σήμερα μην περιμένετε, και αυτό το λέω από την αρχή και μπορεί να φαντάζει εγωιστικό, αλλά δεν είναι. Μην περιμένετε από κανένα εύσχυμο σύστημα γνώσεων, αντίληψης ή τέχνης να κάνει το βήμα μπροστά. Μόνο πεινασμένοι άνθρωποι, πεινασμένοι πνευματικά εννοώ, έτσι, και κοινωνικά αν θέλετε, θα ανοίξουν δρόμο μπροστά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και αυτό το πράγμα που μου λέει πολλές φορές, ας πούμε, και φίλοι που ακροατές και λέω, πώς τα ξέρεις. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Πρώτον, έριξα το ζάρι και μου βγήκε. Έτσι. Μου το λέω τι έχουν πει. Έτσι. Δεύτερον, υπάρχει η άποψη, εντάξει ρε παιδί μου, ήξερα τι γίνεται στις άλλες. Είναι και αυτό που προτιμούσα να λέω στα ακροατήρια. Όταν μιλάς σε απλό κοινό, δεν μπορείς να τον μπλέξεις με θεωρίες, ιστορίες και τη λογική μιας επιστημονικής γνώσης που μπορεί να πρέπει να κατέχεις ή θα έπρεπε. Λοιπόν, και το τρίτο είναι, έχω ιστορική πληροφόρηση. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές εισπράξαμε το ότι ο Καζάκης έχει εσωτερική πληροφόρηση, μωρέ. Είτε γιατί δουλεύω για την Goldman Sachs, είτε γιατί είμαι των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, είτε για, τώρα τελευταία είμαι και των Ρώσικων. Έχω πάρει και προαγωγή. Λοιπόν, ή οτιδήποτε άλλο. Απλούστατα, από την δεκαετία του 90. Το γλεντάς όμως πάντως. Ναι, μ' αρέσει, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να είχα αυτοκτονήσει, ας πούμε. Δεν είναι. Μου φάγανε μία σπλήνα. Λέω, εντάξει, ιδιαίτερα μετά από αυτό το πράγμα, λέω εντάξει, τώρα εντάξει. Όχι, εμένα μου αρέσει που το γλεντάς, γιατί πράγματι έτσι. Λοιπόν, αλλά εγώ, πάντα, πώς να το πούμε, το théoricien professionnel, όπως λέγανε, οι επαγγελματίες θεωρητικοί. Λοιπόν, έχουμε το εξής κακό. Τουλάχιστον όσοι από εμάς έχουμε συνείδηση αυτό που κάνουμε, γιατί ο επαγγελματίας θεωρητικός δεν είναι αυτός που έχει ακαδημαϊκό επάγγελμα τη θεωρία, αλλά αυτός που παράγει θεωρία για να κατανοήσει το τι συμβαίνει γύρω του. Ανεξαρτήτως του τι δουλεύει ή τι που επαγγελματικά, ο Γκράμψη το έλεγε οργανικός διανόμιος, μου αρέσει αυτός, αυτή η έννοια. Λοιπόν, αυτός λοιπόν που είναι οργανικός διανόμενος, θα το πούμε, ή που θέλει να παίζει, δεν μπορεί να θεωρήσει μεγαλύτερη πρόκληση από το να προσπαθήσει να κάνει ανατομία της πραγματικότητας στην ίδια τη γέννησή της, στην ίδια την εξέλιξή της. Γιατί είναι η μεγαλύτερη πρόκληση? Διότι εκείνη τη στιγμή επιβεβαιώνεσαι ή τα χάνεις όλα. Δηλαδή, ή επιβεβαιώνεσαι από την εξέλιξη του πραγματός. Λες, ρε παιδί μου, αυτό γεννήθηκε έτσι και αρχίζει και μεγαλώνει και θα μεγαλώσει. Και εφόσον ακολουθεί τους κανόνες που εγώ έχω αντιληφθεί σαν θεωρητικός, ότι κάπως έτσι θα μεγαλώσει. Και εκεί θα καταλήξει. Οπότε ρισκάρεις εκείνη τη στιγμή, όχι μετά από έναν αιώνα, κάποιοι άλλοι να πούνε, α, ξέρεις τότε αυτό που σκέφτηκε, ναι, κάπως έτσι θα ήταν. Όχι. Εκείνη τη στιγμή να ρισκάρεις ότι έτσι θα γίνει ή δεν θα γίνει. Και να ξεφτυλιστείς. Η διαφορά είναι μεγάλη και εκεί βρίσκεται το θέμα, και για μένα η επιστήμη είναι από τα σπαργανά της κριτική. Και ανερετική, ίδια η γνώση εκφύσεως. Γιατί αυτή τη στιγμή μάθαμε την βιβλιοπαρουσίαση
ή τον αναμερικασμό δημοσιευμένων πραγμάτων, το εμφανίζουμε ως γνώση. Αυτό δεν είναι γνώση. Όχι, όχι, αυτό όχι. Είναι μια θεωρητική βιβλιοθηκονομία. Δηλαδή έχεις βάλει μέσα στο κεφάλι σου... Εγκυκλοπαιδισμός, λέγονταν. Εγκυκλοπαιδισμός, αυτό το περίφημο, αυτό που υπήρχε. Μα δεν έχει καμία σχέση αυτό, δεν προσφέρει ούτε στην κοινωνία, ούτε στην επιστήμη. Προσφέρει. Όχι, όχι, είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το έχεις. Αυτό το να το αναφέρεις δεν προσφέρει. Ναι, ναι. Δηλαδή το να επαναλαμβάνεις συνεχώς ένας, τι είπε ένας μεγάλος φυσικός επιστήμονας, είναι ουσιαστικά σαν να καταφεύγεις για την πιστοποίηση της γνώσης σου σε μια εξωτερική αυθεντία. Ναι, ναι. Είναι καταφύγιο. Αυτό είναι καταφύγιο. Αυτό είναι ανασφάλεια. Ναι, ναι. Το να έχεις τη γνώση του σπουδαίου ανθρώπου που ήρθε για να την πάρεις, να την πλάσεις, να την κάνεις πραγματικότητα. Παίρνεις ρίσκο. Εκεί είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Όταν εκεί παίρνεις αυτές τις γνώσεις που ξέρεις και αρχίζεις και λες εσύ πώς εκτιμάς και πώς αναλύεις τα πράγματα. Δηλαδή ο ανθός του κριτικού λόγου είναι αυτό. Αν καταργήσουμε τον κριτικό λόγο, πάμε να μιλάμε για επιστήμονες, πάμε να μιλάμε για οτιδήποτε. Ο ανθός του κριτικού λόγου είναι αυτό. Όταν λοιπόν παίρνεις το ρίσκο και λες οι γνώσεις μου, οι εμπειρίες μου, οι επαφές μου, τα πάντα ό,τι με συγκροτούν ως άτομο, με φτάνουν να λέω αυτό, και όταν αυτό δεν το λες ως αξίωμα, το εισφέρεις στην κοινωνία για να κοινωνηθεί, δηλαδή να επαληθευθεί. Ναι, ναι. Αν δεν επαληθευτεί. Να δοκιμαστεί καταρχάς. Ναι, μα αυτό είναι. Ναι. Η επαληθεύση είναι αυτό. Αν δεν επαληθευτεί μέσα στο κοινωνικό ταψί, τι νόημα έχει. Όχι. Δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά όταν εσύ το εισφέρεις και δεν ακούγεται ότι το εισφέρεις επικαλούμενο στην αυθεντία, ενώ τότε έπρεπε να τιμάσαι, γιατί δεν έρχεσαι να είσαι μεταπράτης. Όμως δεν τιμάσαι, γιατί πρέπει να αναφερθεί σε κάποιον ώστε να σου δώσει κύρος στη γνώμη η αναφορά στον άλλον. Και εδώ, πρόσεξε να δεις, εδώ είναι μεγαλύτερο το ρίσκο για κάποιον ο οποίος δεν έχει ή δεν κατοχυρώνεται ούτε κρύβεται ή έστω αμήνεται με τίτλους. Εδώ, πρόσεξε να δεις, πρώτο καταρχάς στην ιστορία, η γνώμη μου, στην ιστορία έχουμε μάθει ότι μεγάλες τομές που πάντα είναι κοινωνικές και πνευματικές ταυτόχρονα, δηλαδή είναι μαζί. Δηλαδή τίποτα το δεν έρχεται ως μεγάλη κοινωνική μεταβολή εάν δεν προηγήθηκε ή δεν συμπορεύτηκε με πολύ μεγάλες τομές πνευματικές. Λοιπόν, αυτοί όμως που ήταν καθοριστικοί και παίξαν τον καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία ήταν το ίδιο κοινωνικά δραστηριοί όπως ήταν πνευματικά δραστηριοί. Δεν είχαν καμία κάλυψη. Καμία κάλυψη. Δηλαδή, σήμερα έχουμε, αν δει κανείς στο επίπεδο των κοινωνικών επιστημών, που είναι ό,τι πιο αχάριστο υπάρχει, γιατί ο φυσικός που λες προηγουμένως έχει το εργαστήριο για να που μπορέσει. Θα τον επιβεβαιώσει ναι. Και γρήγορα. Έτσι, και πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ο κοινωνικός επιστήμονας, αυτός δηλαδή που σαν το Ρουσό εμπλέκεται με την κοινωνία και παράγει γνώση αλλά και κίνητρο για δράση, είναι ό,τι πιο αχάριστο υπάρχει. Διότι κανείς δεν πρόκειται να το αναγνωρίσει παρά μόνο η δική του προσωπική επιτυχία, η συλλογική επιτυχία, όχι ούτε καν η προσωπική επιτυχία. Γιατί η προσωπική επιτυχία θα είναι όταν έχεις, ας πούμε, αυξήσει του μισθού ή πώς το δούμε, από κάποιες αμοιβές. Όταν όμως παλεύεις για να ανατρέψεις μια κατάσταση, έτσι, δεν θα υπάρχει απολύτως τίποτα. Και έτσι βλέπεις. Έχεις ανθρώπους, ελάχιστους βεβαίως, οι οποίοι ανοίγουν δρόμους. Ανοίγουν δρόμους και λογικά επιβεβαιώνονται. Αυτό το που λέει ο απλός κόσμος, ρε παιδί μου, μας τα έλεγε αυτός. Έτσι. Και δέχονται όλη τη βρωμιά και τη λάσπη που μπορούν να δέχουν, που δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, μου λέγε ένας νεαρός, έτσι, σε ηλικία, για μας, για τα χρόνια μας, κοίτα, δεν θα μπορούσα να το πιστέψω ποτέ ότι θα έφτανε μια στιγμή που θα έλεγα ότι, ότι υπάρχουν νεαροί σε σχέση με μένα. Λοιπόν, η γιατί πάντα. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι γιατί όταν μέσα, όταν, πώς να το πούμε, στην κοινωνικοποίησή μου με την ευρύτερη έννοια του όρου, πάντα βρισκόμουν σε κύκλους. Που ήταν πάντα μεγαλύτεροι. Και σε θεωρούσαν το μικρό. Το μικρότερο και μου λέγανε. Εντάξει, τώρα μιλάνε και οι μικροί. Ας πούμε, αυτό το πράγμα. Και κάπου λέω τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και λέω το εξής, ότι αυτό το. Μου έλεγε λοιπόν ένας νεαρός, ας πούμε, μου είχε πάρει τηλέφωνο, μου έλεγε ότι ρε παιδί μου, πρώτον, μένα μου πρόσφερες δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι με έμαθες να σκέφτομαι. Και πολλές φορές με έκανες να διαφωνώ μαζί σου, αλλά με τη δική μου σκέψη. Και αυτό εμένα αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Με τρελαίνει.
Αυτό που με τρελαίνει. Και το δεύτερο είναι ότι κάνεις κάτι για το οποίο εγώ δεν θα άντεχα με τίποτα. Δηλαδή να συνεχίζεις 8 χρόνια τώρα, χωρίς πλάτες, χωρίς κάπου σταθερά να αρπάζεσαι κάτι, δηλαδή, εκτός από την αποδοχή την όποια υπάρχει. Δεν είναι εκτός όμως αυτή. Όχι, αυτό ακριβώς είναι το βασικό. Έτσι, λοιπόν, αλλά λέω ότι μου λέει, εγώ προσωπικά, σαν άτομο, σαν ιδιοσυγκρασία, δεν θα το άντεχα αυτή η ιστορία. Και το έχω δει και στο προσωπικό μου περιβάλλον. Αν θέλεις και μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου χώρου που λέμε εμείς επάνω. Το ίδιο. Δηλαδή, οι αντοχές, οι προσωπικές αντοχές παίζουν μεγάλο. Δεν είναι το ίδιο για όλους τους ανθρώπους. Ακριβώς. Υπάρχουν αντοχές, όρια κτλ. Αλλά το σημαντικό ποιο είναι, και εκεί θέλω να καταλήξω. Καμία εσωτερική πληροφόρηση. Τίποτα από όλα αυτά. Απλά και λόγω εμπειρίας και λόγω γνώσης στη διαδρομή μου αυτή, δημιούργησα έναν τρόπο ερμηνείας της πραγματικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θα μπορεί να το δει κανείς στα γραπτά μου από το δεκαετία του 90. Τις προάλλες με βρήκε κάποιος ο οποίος με είχε ακούσει στις διαλέξεις που έδινα στη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετίας του 90. Και μου λέει, στα πλαίσια των προγραμμάτων κατάρτισης του λεγόμενου κοινοτικού πλαισίου της εποχής εκείνης, για μεροκάματο δηλαδή. Κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Ναι. Και μου λέει, ρε χαμότο μου, αν είχα καταλάβει τότε τι ήταν αυτό που μας έλεγες. Παιδιά γραμμάτων το λέγα βέβαια, γιατί τότε ήταν αλλού ο κόσμος δηλαδή. Και να τους έλεγες τι τους έλεγες, δεν το καταλάβαινα. Αυτό που έλεγα εγώ σχηματικά, όσο πιο σχηματικά γίνεται, είναι κάτι πολύ απλό. Αυτό που κατανοούμε η οικονομία ως οικονομία της αγοράς ή ως καπιταλισμό, όπως και να το αντιλαμβάνεται κανείς, δηλαδή η οικονομία που θεμελιώνεται στην επιδίωξη του ιδιωτικού κέρδους, της ισόρροπης κεφαλαίου και στην καθολικότητα της αγοράς. Γιατί χωρίς αυτά τα τρία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, μπήκε σε μια φάση πλέον που είναι αδύνατον να απαλλαγεί από τα συγκυριακά της φαινόμενα. Δηλαδή, αυτά δηλαδή που ξέραμε ως οικονομικός κύκλος, ότι δηλαδή υπάρχουν περίοδοι όπου έχουμε υψηλή ανεργία και έχουμε και χαμηλή αυτό, ανεργία. Αυτό, κατά τη γνώμη σου, είναι ζήτημα ότι οι οικονομικοί κύκλοι πλέον διευρύνθηκαν και όχι, κατέλαβαν. Καταργήθηκαν. Ναι, με την ίδια λογική λέμε. Ο οικονομικός κύκλος, ο οποίος ήταν ο κύκλος των κρίσεων, των επαναλαμβανόμενων, με την κλασική αρχιτυπική έννοια των αναλύσεων που έγινε. Αυτή είναι η γνώμη μου ταπεινή. Εγώ οικονομολόγος δεν είμαι. Τα οικονομικά δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Η εντύπωσή μου είναι ότι πλέον ο κύκλος περιλαμβάνει τα πάντα, τα έχει ενσωματώσει τα πάντα. Δεν έχουμε πλέον. Και πλέον δεν έχουμε τους κύκλους. Δεν έχουμε κύκλο. Έχει τελειώσει ο κύκλος. Μάλιστα, θυμάμαι τους τσακωμούς που είχαμε την εποχή εκείνη, τέλη δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90, όταν υπεράσπιζα αυτή την άποψη, είχα καταλήξει αυτό το συμπέρασμα, απέναντι σε όλους τους μεγαλοσκήμονες μαρξιστές και μη οικονομολόγους εποχής, ποιος ήμουν εγώ που αμφισβητούσα ό,τι πιο θέσφατο υπάρχει στην οικονομία της εποχής εκείνης. Δεν υπάρχει πλέον κύκλος. Δεν έχουμε πλέον οικονομία που να μπορεί να παράξει πλήρη απασχόληση. Έστω και με τη σχετικότητα του όρου που υπήρξε, στη δεκαετία του 50 και του 60. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Το δεύτερο βήμα. Μήπως τελικά, συγγνώμη εδώ, γιατί ρωτάω για να μαθαίνουμε κιόλας. Μήπως αυτό το οποίο παλιά ήταν οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις του κεφαλαιοκρατικού τρόπου, μήπως σήμερα είναι το ίδιο το δομικό του γνώρισμα και όχι δομικό του στοιχείου. Δηλαδή μήπως ακριβώς αυτό είναι το ίδιο το σύστημα. Ναι, δηλαδή, είναι δομικό, δεν είναι έτσι, κάτι το επιφάνειο. Δεν είναι θέμα κρίσης λοιπόν τότε. Εγώ ανέλυε για ποιο λόγο. Κατά τη γιατί έννοια της κρίσης έτσι, έτσι. Ναι βεβαίως. Η έννοια της κρίσης ενσωματώνεται στο ίδιο το σύστημα. Ακριβώς. Γιατί για μένα. Και βεβαίως ο τελευταίος Έλλην φιλόσοφος, μέσα εισαγωγικά Έλλην φιλόσοφος, για μένα που ήταν ο Μάρξ. Ο τελευταίος Έλληνας λόγω φιλόσοφος. Λόγω του διδακτορικού του, το λες αυτό. Όχι, όχι, λόγω της όλης σκέψης του. Της σκέψης του. Έστω και αν δεν κατανοήθηκε και με όλα τα διέξοδά του. Έτσι, με όλα. Θα μου επιτρέψεις εδώ να συμπληρώσω λέγοντας ότι κατά τη γνώμη μου η αλωτρίωση της εργασίας είναι ό,τι το καλύτερο φιλοσοφικά πέτυχε όχι ο Μάρξ μόνο, τις τελευταίες εκατονταετίες. Δεν το σωστά, που είναι συνέχεια της σκέψης. Άκης, μπράβο. Λοιπόν, θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα τι έφερε, τι προσγείωσε ξανά τον κοινωνικό προβληματισμό στο κοινωνικό ζήτημα.
και ο τρόπος που διαμορφώνει την κοινωνία, τις κοινωνικές σχέσεις δηλαδή. Άρα αυτό το καινούριο που ερχόταν τότε και που έλεγε ο ίδιος είναι το εξής, ότι η κρίση δεν είναι ένα οικονομικό φαινόμενο. Η κρίση είναι η αγωνιώδης προσπάθεια του κυρίαρχου συστήματος που λεγόταν καπιταλισμός να αποκαταστήσει την εσωτερική του ανισορροπία. Μόνο που με αυτόν τον τρόπο, τον βίαιο, τον άγριο τρόπο που το έκανε, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επόμενη κρίση. Και έφτασε, τότε ήκαζε στον τρίτο τόμο του κεφαλαίου, είχε την εκτίμηση, που ήταν μόνο λογική απόρρια της ανάλυσης του, δεν μπορούσε να το επιβεβαιώσει την εποχή εκείνη, ή μάλλον του δόθηκε δυνατότητα να το επιβεβαιώσει, αλλά πέθανε. Και μόνο τώρα καταλαβαίνω το κάτω από ποιο συναισθηματικό φορτίο πέθανε. Πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος άνθρωπος 3 χρόνια πριν πεθάνει να έχει πνευματική εξάντληση. Γιατί τότε αντιμετώπιζε αυτό που φαντάζομαι ότι αντιμετώπισε στο βαθμό που ήταν ιστορικό πρόσωπο, ο Χριστός. Οι ίδιοι οι οπαδοί του μετέτρεπαν το δικό του έργο, τη δική του παρακαταθήκη, τη δική του κληρονομιά, στο ακριβώς αντίθετο από εκείνο που υπεράσπιζε ο ίδιος. Και ενώ ο άνθρωπος αυτός έληξε τη ζωή του λέγοντας το εξής απλό πράγμα: εγώ δεν θέλω ξανά διεθνείς οργανώσεις του προλεταριάτου. Δεν τις θέλω. Και όταν άκουγε όλες αυτές τις αναλύσεις για τον μαρξισμό, έλεγε ότι δεν είμαι μαρξιστής. Εγώ δεν είμαι μαρξιστής. Ναι, ναι. Γιατί έφτασε στο σημείο αυτό το πράγμα, δηλαδή ο πνευματικός θάναμος που προηγήθηκε, ότι έβλεπε τη δική του θεωρία κάτω από τις ανάγκες και τα δεδομένα της εποχής να μετατρέπεται ακόμη και από πολύ προσφυλή του πρόσφατα, πρόσωπα του στενού του κύκλου, να το πούμε έτσι, σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που ήθελε ο ίδιος. Και ταυτόχρονα το ίδιο το σύστημα να παράγει για πρώτη φορά στην επιφάνεια τη δομική κρίση, δηλαδή αυτό που ο ίδιος ονόμασε ιστορικού τύπου κρίση. Ότι εδώ πλέον παίζονται όλα για όλα. Ή θα τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν. Αυτού του τύπου δεν πρόλαβε. Γι' αυτό και δεν επέτρεψε την έκδοση του δεύτερου τόμου του κεφαλαίου. Και έλεγε αυτό το πράγμα, ότι ο επαγγελματίας θεωρητικός πρέπει πρώτα να καταναλώσει το φαινόμενο για να μπορέσει να το παράξει με τη μορφή θεωρίας. Αυτό λοιπόν που είπα εγώ είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ποιο είναι το καινούριο στοιχείο? Το καινούριο στοιχείο είναι πλέον ότι έχουμε τέτοιες συγκεντρώσεις δύναμης οικονομικής και πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο που δεν έχουν ανάγκη εσωτερικές αγορές, εγχώριες αγορές, αυτό που λέμε εθνικές οικονομίες, και ταυτόχρονα δεν έχουν ανάγκη όλο αυτό το πλήθος απασχόλησης που υπάρχει σήμερα. Παγκοσμοποιούν τους κανόνες εσωτερικής ισόρρευσης που υπήρχαν παλιά στις μεγάλες οικονομίες. Αυτό το πράγμα στην δεκαετία του, στο τέλος του 2000, αρχές του 2000, μετεξελίχθηκε, τότε έλεγα παιδιά, μονιμοποιούνται χαρακτηριστικά των κρίσεων. Έλεγα. Το 2001 ήμουν ο πρώτος που πίστηκα ότι εδώ δεν έχουμε μονιμοποιήσει χαρακτηριστικά των κρίσεων. Έχουμε πλέον μονιμοποιήσει τις κρίσεις. Πλέον η κρίση έγινε. Ως μηχανισμός. Είναι ως ο τρόπος ο ίδιος αναπαραγωγής. Ο τρόπος λειτουργίας είναι πλέον η κρίση. Ακριβώς αυτό πιστεύω. Περάσαμε αυτό. Το περάσαμε στο 2001 από και μετά. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπορεί να το τεκμηριώσει κανείς. Λοιπόν, μετά το 2009-2008 πλέον η διαχείριση της κρίσης που έφτασε σε κορύφωση ξεπέρασε το οικονομικό πεδίο. Δεν μπορεί πλέον να διαχειριστεί την κρίση του το παγκόσμιο σύστημα με οικονομικοπολιτικούς όρους. Πρέπει να διαχειριστεί με στρατιωτικοπολιτικούς όρους. Και έτσι περνάμε σε μια φάση όπου ο πόλεμος γίνεται πόλεμος του διεινεκές. Δεν έχουμε πλέον περιόδους ειρήνης και πολέμου όπως είχαμε παλιά. Έστω και με τους όρους που είχαμε παλιά. Ναι, όχι, τώρα έχουμε απλά. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Φανέρωση εχθροπραξιών έχουμε. Έτσι, αλλά ο πόλεμος είναι διαρκής. Ακριβώς. Και με διάφορους τρόπους. Και γι' αυτό δεν έχουμε πουθενά ηρεμία στον πλανήτη. Όχι, αυτό είναι πουθενά το τραγικό. Σε αυτή την περίπτωση και τώρα. Μισό λεπτό τώρα θα κάνω μια γέφυρα. Όσο συνεχίζεται όμως η ανάλυση ότι ο πόλεμος γίνεται μόνο και μόνο για να πουλάνε όπλα ή στρατιώτες. Όχι, αυτό είναι μπούρδες. Αυτά είναι μπούρδες, αυτό θέλω να εξηγήσω. Ο πόλεμος είναι στη βιοδομή του συστήματος τώρα. Το ακριβώς. Είναι γενικευμένο. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Το ζήτημα είναι πρέπει ή να το τελειώσουμε ή θα μας τελειώσει και με τους πολέμους. Έτσι, μπράβο. Τώρα μπαίνεις στην Ελλάδα.
Όταν εγώ λοιπόν αντιμετώπισα το ζήτημα της χρεοκοπίας Ελλάδας, είμαι ο πρώτος που το είπα παναθεμάνα. Πρώτος. Δεν υπήρχε κανένας. Γελιοποιήθηκα. Προσπαθήσαμε να με γελιοποιήσουμε. Κανένας. Την εποχή εκείνη. Όποιος το άκουγε, ακόμη και από κοντινό μου κόσμο. Κόσμο δηλαδή που εντάξει, ζυμωνόμασταν μαζί, πώς να το πούμε έτσι. Με θεωρούσε, εντάξει ρε παιδί μου, ο Δημήτρης είναι το γνωστό, είναι ακραίος. Λοιπόν, είναι, πώς μου το έλεγαν τότε, πώς να το πούμε, το τραβάω στα άκρα το πράγμα. Λοιπόν, ωραία. Τι είδα εγώ, αυτό που είδα, από, με βάση αυτό τον τρόπο ανάλυσης της πραγματικότητας. Πλέον η Ελλάδα δεν είναι χρήσιμη στο οικονομικό σύστημα, σε ένα τέτοιο οικονομικό σύστημα, ως εθνική εξαρτώμενη, εθνική οικονομία. Μια οικονομία όπως την ξέραμε για 150-170 χρόνια, εξαρτώμενη σε όρους κεφαλαίου και εμπορίου από τις μεγάλες αγορές, δεν είναι πλέον χρήσιμη. Ως χρήση, η χρησιμότητά της είναι μόνο μία, ρευστοποίηση. Γιατί η κρίση και επίσημα ορίζεται ως κρίση ρευστότητας. Μόνο που αυτό η ρευστότητα δεν είναι ούτε δημοσιονομική ούτε χρηματική. Είναι ρευστότητα λαών, χωρών, πάντα, του πλανήτη ολόκληρου. Γι' αυτό έχουμε ρευστότητα. Δεν έχουμε ρευστότητα. Δεν προσπαθούν να επιβάλλουν ρευστότητα οικονομική. Σωστό. Να ρευστοποιήσουν τα μεγέθη περιουσίας, τα ακίνητα και όλα αυτά. Ρευστοποιούν τον ίδιο τον κόσμο. Έτσι, ρευστοποιούν τους ανθρώπους. Δεν είναι. Μα με συγχωρείτε. Οικονομίστικο. Με συγχωρείς. Δεν υπάρχει συμπαγής. Κοινωνική μάζα. Δεν υπάρχει συμπαγές άτομο. Έτσι. Γιατί το συμπαγές θέλει χώρο και τόπο συγκεκριμένο. Βέβαια. Δεν υπάρχει σήμερα τόπος και χώρος συγκεκριμένος. Αυτό λοιπόν και με πας τώρα λίγο στα πιο απλά. Το γεγονός δηλαδή ότι εμείς έχουμε εκροή και των ανθρώπων μας πλέον είναι ακριβώς αυτό το φαινόμενο της ρευστοποίησης όλου του πλούτου. Και γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο πλούτος σε μια χώρα είναι πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι της. Αυτό ρευστοποιούν. Βεβαίως. Από αυτό κερδίζουν. Και όχι με την παραδοσιακή έννοια της μετανάστευσης. Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση με αυτό. Με ό,τι μπορεί να συμβάλλει στη μεγένθηση του συνολικού πλούτου που μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα φυσικά, έτσι. Και στα χέρια λίγων ανθρώπων. Όσο περισσότερο γίνεται αυτή η διαδικασία, τόσο μονοπολείται αυτός ο πλούτος σε λιγότερα και χέρια. Και το ζήτημα είναι για να βλέπουμε και αυτό το ζήτημα, να βλέπει ο κόσμος, να βλέπουμε εμείς, να βλέπουν οι άνθρωποι μας, να βλέπει η χώρα μας. Θα δεχθούμε, θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε τη ρευστοποίηση των ανθρώπων μας. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί οι άνθρωποι μας εξαϊλώνονται ουσιαστικά. Δεν υπάρχουν. Θα υπάρχουν σε λίγο ως μνήμη και ως επικοινωνία. Έτσι. Ως άνθρωποι και ως σχέση. Όχι. Σταματάνε. Όχι. Να υπάρχουν. Ναι. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και το πολιτικό επικοδόμημά τους. Ο τρόπος που πολιτεύονταν μέχρι χθες. Ο τρόπος που εκφράζονταν ή που εκπροσωπούνταν μέχρι χθες. Ο τρόπος που, αν θέλετε, γινόταν η πολιτική ρύθμιση αυτής της κοινωνίας. Να συντελούσαν στο κοινωνικό γεγονός. Όλα αυτά καταραίουν. Καταραίουν, ρευστοποιούνται και μετατρέπονται σε κάτι άλλο. Γι' αυτό και εγώ ήμουν ο πρώτος πάλι που είπα το εξής απλό πράγμα. Ότι εδώ ζούμε πόλεμο. Και τον είπα 4 μήνες πριν μας επιβάλλουν το πρώτο μνημόνιο. Γνωρίζοντας όμως ότι έτσι πειράζει στην καρδιά του εφησυχασμού. Φυσικά. Μα κοίταξε, εκείνη την εποχή. Έτσι κι αλλιώς, αυτή είναι η μοίρα. Ναι, ναι. Ή θα πειράξει τον εφησυχασμό. Δεν ήταν και κατανοητό. Δηλαδή, δεν ήταν και κατανοητό, όχι από τον απλό κόσμο. Ο απλός κόσμος εκείνη την εποχή ξυπνούσε από ένα βαθύτατο λίθαργο ή βίαια ξυπνούσε από ένα βαθύτατο λίθαργο και όπως ένας άνθρωπος ξυπνάει από το ή από κόμμα ή από λίθαργο, το πρώτο πράγμα που προσπαθεί να κάνει είναι να βρει συνδεταγμένες αναφοράς. Έτσι. Να δει που υπάρχει. Έτσι. Το πρώτο πράγμα πρέπει για να προσανατολιστεί το στοιχειώδες. Αυτό προσπαθούσε να κάνει εκείνη την εποχή. Και εκείνη την εποχή έλεγα πράγματα τα οποία έγιναν πολύ αργότερα. Δεν ήταν μια απλή ιστορία κρίσης δημοσιονομικού ή χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα η οποία θα μπορούσε να περάσει με τον τρόπο που περνούσαν ή αντιμετώπιζόντουσαν οι χρήσεις αυτές και από την Ελλάδα σε άλλες ιστορικές εποχές.
Εντάξει, χρεοκοπίες, οι γνωστές χρεοκοπίες, οι τέσσερις που έχουν υποστεί, που έχει υποστεί η χώρα, αλλά και σε άλλες χώρες όπως ήταν Λατινική Αμερική, που έχουμε τεράστια. Εδώ ήταν κάτι το πρωτότυπο. Από αυτό δεν θα έβγαινε η Ελλάδα. Αυτό ο ελληνικός όμως, καπιταλισμός τελείωνε. Αυτό όμως η υπενθύμηση, αυτό η υπενθύμηση του μέλλοντος, είναι ένα σχήμα το οποίο είναι λίγο περίεργο, αλλά ο άνθρωπος της γνώσης ουσιαστικά υπενθυμίζει το μέλλον. Αυτό κάνει. Η υπενθύμηση του μέλλοντος συγκρούεται τότε με τον καθησυχασμό. Συγκρούεται τότε ουσιαστικά με τα εναυρυντικά του νου και της ψυχής που προσπαθούσαν να περάσουν. Θα μου επιτρέψεις να θυμηθώ δήλωση του Γεωργάκη του Παπανδρέου, του Γεωργίου του Παπανδρέου, του Βραχαίος που λέει ένας προσφυλής μου καθηγητής, ο οποίος του ολιγίστου μάλλον έλεγε, για Βραχή έλεγε για τον Κώστα τον Καραμαλή, του ολιγίστου λοιπόν, ο οποίος το 2010, και τη θυμάμαι ακόμα τη δήλωσή του, δήλωνε καθησυχαστικά ότι η κρίση, έτσι την ονόμαζε, ήταν θέμα μηνών και ότι θα τελείωνε. Φυσικά, όλοι έτσι λέγανε. Όλοι λέγανε. Σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν αυτά τα εξαμβλωματικά, αυτά τα οποία ουσιαστικά παρέλυαν το κεντρικό νευρικό σύστημα ενός ολόκληρου λαού. Γιατί όταν ακούς την ηγεσία σου σε στιγμή κρίσης να σε καθησυχάζει. Ναι, ότι τελειώνουμε, ρε παιδιά. Τελειώνουμε. Μια σφαλιάρα είναι. Αυτό οδήγησε τον κόσμο εδώ που τον οδήγησε. Και συνεχίζουν να θεωρούν ότι επιβεβαιώθηκαν κιόλας. Βεβαίως. Αλλά ο κακός ήταν ο Δημήτρης ο Καζάκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή δεν θέλησε να γίνει αρεστός, ούτε στις πλατείες, ούτε στα πάνελ, ούτε στις συζητήσεις, λέγοντας ότι υπάρχει ενδεχόμενο να αποφασίσουν οι κυρίαρχοι, οι ταγοί μας και οποιοδήποτε άλλοι να μας σώσουν και θα πάμε καλά, διότι δεν μπορούν χωρίς την Ελλάδα, διότι δεν μπορούν χωρίς την Ακρόπολη. Δηλαδή όλα τα μυθολογήματα, όλες οι υπεραναπληρώσεις. Τι χτυπάγανε λοιπόν, χτυπάγανε τον Έλληνα και σου λένε ναι, πράγματι, μα θα αφήσουν τον Παρθενώνα έτσι, θα αφήσουν την ιστορία έτσι, θα αφήσουν τον Σοφοκλή έτσι. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι αντεστραμμένος φολκλωρισμός. Σωστό. Δεν είναι δυνατόν. Έτσι μας άφησαν να πιστεύουμε. Και ερχόταν αυτό σε σύγκρουση αμέσως με τον οδοστρωτήρα της οικονομικής κατοχής που ερχότανε. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι όποιος άνθρωπος τότε έλεγε έρχεται ο οδοστρωτήρας, δεν ήταν αρεστός. Όχι, και μάλιστα. Αλλά στην ιστορία, η ιστορία δεν είναι η ιστορία των αρεστών. Η διαφορά είναι ότι πέρα από το σχήμα αυτό ερμηνείας πραγματικότητας που οδηγούσε, όσο από εμάς οδηγούσε, να κατανοήσουμε πέντε πράγματα. Γιατί όσους δεν είχαν, στερώτησαν της γνώσεως ή της κριτικής ανάλυσης, ώστε να κατανοήσουν λογικά το που οδηγεί αυτή η κατάσταση, υπήρχε το αίσθημα, το ένστικτο, το κοινωνικό, δεν είναι, κοινωνική λειτουργία είναι αυτή, η οποία το αντιλαμβανόταν, όπως συνήθως συμβαίνει στις μεγάλες μάζες της κοινωνίας, το αντιλαμβάνονται, έχουν αυτό το συλλογικό ένστικτο, το οποίο τους δίνει, αν τους επιτρέψεις και αν επιτραπεί με βάση την καθεστική ένταξη πραγμάτων, να προσανατολιστούν σωστά. Γι' αυτό και πολλούς από εμάς μας οδήγησε είτε η γνώση, και όσοι σε όλους έλειπε η γνώση, τους οδήγησε το ένστικτο. Δηλαδή, ρε παιδιά, κάτι συμβαίνει εδώ γύρω. Και σιγά σιγά προσπαθούν. Τώρα, εμείς τι κάναμε? Πέρα από ένα μια ερμηνευτικό σχήμα, το οποίο δεν μας έχει προδώσει μέχρι τώρα, μας έχει δώσει δυνατότητα να κάνουμε αναλύσεις οι οποίες είναι ανατομία της των εξελίξεων, τέτοια που είναι. Δοκιμάζεται όμως γι' αυτό. Δοκιμάζεται στο εργαστήρι. Βεβαίως. Και εδώ το εργαστήρι είναι η ίδια η κοινωνία. Η κοινωνία, έτσι. Μα αυτό είναι. Έτσι. Όταν δοκιμάζεται, επιβεβαιώνεται, πιστοποιείται. Έτσι. Τώρα, απέναντι σε αυτό, δεν έχουμε κανένα άλλο σχήμα που έχει προταθεί. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχαν κάποια άλλα σχήματα ερμηνείας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια δημιουργική σχέση. Έχουμε όλα τα άλλα σχήματα που είχαν προταθεί, είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά, απέτυχαν παταγωδώς. Να θυμηθούμε αυτό που λες το Γεωργάκη. Να θυμηθούμε ότι τότε επίσημα το ΚΚΕ έβαζε το ζήτημα της χρεοκοπίας μέσα εισαγωγικά. Βεβαίως. Ότι ήταν κομπίνα, ότι ήταν σχέδιο, συνωμοσία του κεφαλαίου. Για να φοβηθεί ο λαός και να χάσει τα δικαιώματά του. Ακόμη και σήμερα. Όλοι αυτοί που έχουν αυτού του τύπου την αντιμετώπιση του καπιταλισμού, που στον ένα ή στον άλλο βαθμό είναι συνωμοσιολογική, είναι μια μεγάλη συνωμοσία του κεφαλαίου δηλαδή και των πολιτικών του. Αυτό αποδίδει και η ανακοίνωση του γραφείου τύπου, αν θεωρητικά να το πούμε έτσι. Λοιπόν,
Όλοι αυτοί, ακόμη και σήμερα, αντιμετωπίζουν την κρίση, λες και είναι μια παροδικού τύπου κρίση, σαν και αυτές που έχουμε γνωρίσει πριν κάποιες δεκαετίες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λειτουργεί μέσα σε ένα υπάρχον υφιστάμενο κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό, ο οποίος βαδίζει αναλύωτος. Αναλύωτος! Μα οι ιερές γραφές των παλιοημερολογητών, των πολιτικών παλιοημερολογητών, αυτό λένε. Πρέπει να κρατηθούν οι ιερές γραφές των παλιοημερολογητών. Ξέρετε, οι παλιοημερολογίτες, όπως είναι γνωστό, είναι οι πιο ακριφνείς, οι πιο πιστοί, βεβαίως, οι πιο φανατικοί. Ναι. Και το μέγα λάθος, ακόμα και σε αυτό, στην ανάλυση του λόγου, του θεολογικού, αν το θέλεις, ή του φιλοσοφικού, εγκλωβίζονται ακριβώς στα γραπτά. Ουσιαστικά, στην ερμηνεία των κειμένων. Στην ερμηνεία των κειμένων, που ουσιαστικά. Αυτή είναι η ταλμουδική προσέγγιση της θεολογίας. Αυτή είναι η ταλμούδ, έχουμε και πάλι. Γιατί η ταλμουδική προσέγγιση είναι και στον Προτεσταντισμό. Βεβαίως. Μέσα. Ναι, ακριβώς αυτό αναπαράγεται. Ναι. Η ετερότητα δηλαδή της. Γι' αυτό και αυτός ο άθλιος αντισημιτισμός από τον καθολικισμό και τον Προτεσταντισμό. Προφανώς. Γιατί του έκλεψε τον ταλμουδισμό. Ναι, μα τι και δεν ανεχόταν. Χότανε πλέον, ας πούμε, τη σημειτική το εκδοχή του Ταλμουδιού. Ακριβώς. Ορθότατα. Έτσι είναι ακριβώς. Λοιπόν, σε εμάς λοιπόν, επειδή δοκιμαζόμαστε και τα λοιπά, βεβαίως εμείς κάναμε και μια πρόταση. Λέγαμε, καλά, πολύ ωραία, θα μπορούσα κι εγώ, λέει, και μερικές φορές σε στιγμές αδυναμίας προσωπικής, αν θέλεις. Γιατί και εγώ δοκιμάζομαι όπως και εσύ δοκιμάζεσαι μέσα στην κοινωνία την ίδια, με την κατάσταση αυτό το πράγμα. Σε δεν σου επιτρέπεται, αλλά δεν πάει σπίτι. Δοκιμαζόμαστε από την άποψη των προσωπικών προβλημάτων. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις προβλήματα. Ναι, λέω προσωπικών προβλημάτων εννοώ. Έτσι. Έχετε το, μου επιτρέπετε ή δεν μου επιτρέπετε. Συμβαίνει και όταν πλέον με μπαίνει από κάτω, πλέον σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Τι ωραία που θα ήταν. Δεν θα ήταν ωραία, θα είχα πεθάνει. Ειλικρινά, το λέω θα είχα πεθάνει και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οι δικοί μου άνθρωποι το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Εάν είχα επιλέξει εκείνη τη στιγμή στον κολοφόνα της δόξας, δηλαδή ότι ρε παιδί μου επιβεβαιόμουν μέρα με τη μέρα το τι γινόταν, να ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου και να αγκαλιαστώ με κάποιο ίδρυμα στο εξωτερικό. Φαντάζομαι ότι τότε, ειδικά τότε, ανοίγανε πόρτες. Τις βλέπαμε, θα μπορούσαν να ανοίγουν πόρτες παλατιών. Από το βήμα που μιλούσαν λόρδοι, σερ και υψηλόβαθμοι της Ακαδημίας, μιλούσα και εγώ ο ασήμαντος. Και πρότεινα πράγματα τις ακαδημαϊκές κοινότητες, στο εξωτερικό φυσικά, γιατί εδώ ουδής προφήτης στον τόπο του, εκτός του γαϊδάρου, όπως λέγεται, λέγει στη λαϊκή παροιμία. Δεν λέγεται στην Ακαδημία. Η Ακαδημία δεν βάζει καζάκι, βάζει τραπεζίτη. Απλά λέω, σε κάποια εκείνη την εποχή θα μπορούσα να είχα έναν πολύ παχυλό μισθό και εκ του ασφαλούς κυριολεκτικά για μένα και την οικογένειά μου να στέλνω συμβουλές προς τους Γρέκους. Εκ του ασφαλούς. Από κάποιο προάστιο μιας πολύ μεγάλης πόλης μητροπολιτικής στο εξωτερικό. Και να είσαι και επαναστάτης και να γίνεις και βεβαίως, μετά και να γίνεις και όλα και μετά και αυτό να μην το ήθελα και μετά να έρχεσαι να λες ότι δικαιώθηκες λέγοντας τα αντίθετα από αυτά που έλεγες. Βεβαίως, απλά το ζήτημα είναι ότι αυτό και είναι το δεν είναι τόσο παράπονο, αλλά δεν συνέρχομαι ότι αν το είχα κάνει αυτό, αν είχα κάνει αυτή την επιλογή και έβλεπα αυτή την κατάσταση που είναι τώρα και πολύ χειρότερη θα ήταν. Πολύ χειρότερη, αν δεν υπήρχε εκείνη έστω η μοναδική φωνή των λίγων που λέγανε ρε παιδιά, ξυπνήστε. Εδώ πάμε σε ολοκαύτωμα. Δεν μιλάμε τώρα πλέον για φτωχοποίηση. Ανθρωπιστική κρίση. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, συγγνώμη για τον ακροατή που περιμένει λιγάκι. Ας περιμένει λιγάκι. Εκνευρίζομαι ακόμη και τώρα. Θυμάμαι την εποχή των εκνευρισμών μου όταν άκουγα ανθρωπιστική κρίση. Να ονομάζω τη γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού, ανθρωπιστική αυτό κρίση. Αυτό είναι. Αλλάζουμε τους όρους. Λες και έγινε πως ο Εγκέλαδος έχει ένα φυσικό φαινόμενο. Λοιπόν, πάμε. Αν το είχα κάνει αυτό το πράγμα, ειλικρινά θα είχα πεθάνει από μαράζωμα. Έστω και αν η επιλογή του δρόμου μπορεί να μην οδηγεί πουθενά, αλλά μπορεί να οδηγεί στην ήττα. Να μην καταρθώσεις να αντιμετωπίσεις την νεοπλασία. Που λέγαμε προηγουμένως, και η νεοπλασία τελικά μας καταβάλει όλους. Έστω και αυτό όμως, τουλάχιστον θα έχεις δώσει τη μάχη που έδωσε ο Λεωνίδας σε κάποιες Θερμοπύλες. Λοιπόν, πάμε στον φίλο, στη φίλη που μου περιμένει υπομονετικά στο τηλέφωνο. Ναι, σ' ακούμε.
Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν είσαι ονομάζομαι από Λάρισα. Ναι. Εγώ απλά θα ήθελα να... Φυσικά επειδή σας ακούω τα τελευταία 10 λεπτά, δεν είχα τη δυνατότητα να σας ακούσω πιο νωρίς. Μου έκανε εντύπωση βασικά οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού χθες, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, είναι σαν να προετοίμαζε τη χώρα ότι ξέρετε τι, ναι, εντάξει, αυτό που ακούγεται τις τελευταίες μέρες, ότι σε μια εμπόλεμη κατάσταση ίσως με τους απέναντι, ότι ίσως όντως πρέπει να προετοιμάζεστε ότι θα γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο. Ναι. Εμένα αυτή την εντύπωση μου έδωσε χθες. Ναι. Τους άκουσα δηλαδή ότι είμαστε έτοιμοι, γιατί εντάξει, αν επιχειρήσουν να τίποτα θα τους αντικρούσουμε και ούτω καθεξής. Ναι, ναι. Εμένα αυτή την εντύπωση σου δώσαν χθες και μου φάνηκε γενικά ότι τόσο καιρό ανέχεται η Ευρώπη τον Ερντογάν, προφανώς για να τους κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι αλλιώς θα τον είχαν, εντάξει, δεν θα τον είχαν αφήσει, πιστεύω ότι εντάξει, με κάποιο τρόπο θα τον είχαν καθαρίσει μέσα εισαγωγικά, είτε πολιτικά είτε εντάξει, με οποιοδήποτε άλλο λόγο, και δυστυχώς τη βρώμικη δουλειά θα την αναλάβει για ακόμα μια φορά η Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν. Αυτή την εντύπωση μου έδωσαν χθες. Όχι, σωστή εντύπωση έχεις. Δηλαδή δεν είναι λάθος η εντύπωση σας. Υπάρχει μια συστηματικότητα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο από το πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλους τους πλουτοκρατάτους δημοσιογράφους και όποιον δείτε, αντιμνημονιακό και μη, παίζει αυτό το βιολί. Έτσι. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει απειλή. Υπάρχει απειλή. Και η απειλή αυτή είναι πρωτοφανής. Αλλά δεν προέρχεται από τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν υλοποιεί μια απειλή την οποία την έχουν προετοιμάσει, την έχουν θεμελιώσει και τη συνεχίζουν το εσωτερικό καθεστώς μνημονιακής κατοχής που έχουμε δημιουργήσει, που έχει επιβληθεί μάλλον στη χώρα και φυσικά το πολιτικό προσωπικό που την υπηρετεί. Προφανώς για να κάνει αυτά που κάνει ο Ερντογάν, προφανώς έχει πάρει το OK από κάποιες άλλες δυνάμεις, εντάξει. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν πάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Τι ρόλο θα παίξει η Ελλάδα σε όλο αυτό που έρχεται? Ναι. Δηλαδή θα παίξουμε για ακόμα μια φορά το βρώμικο ρόλο στην ιστορία. Δηλαδή θα κρυζαριστούν ζώνες και θα δηλαδή μας προετοιμάζουν εμάς για κάτι, ξέρεις τι, ας πούμε να έχουμε το πατριωτικό μας φρόνιμο υψηλό, να πάμε να πολεμήσουμε για ποιον δηλαδή. Ναι. Ελληνικές εταιρείες. Mm-hmm. Εντάξει, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα υπερασπιστούμε εντάξει, τα σύνορά μας. Πιστεύω έτσι, δεν λέω αυτό το πράγμα. Ποια σύνορα? Φαίνεται ότι η κατάσταση της Ευρώπης πάει προς τα εκεί. Σε αυτά που δεν υπάρχουν. Είναι αυτά που δεν υπάρχουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εντάξει. Όχι, έχετε δίκιο. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι αυτές οι αναφορές στο πατριωτικό φρόνημα του Έλληνα, που άκουσα και εγώ αυτές τις μέρες, τώρα, και μάλιστα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος επέλεξε να είναι στην Ορεστιάδα. Είναι μεγάλη ντροπή αυτό το πράγμα. Εντάξει, μου δόνω στοιχαίως όταν αυτό. Βεβαίως, όχι βέβαια. Και μάλιστα με δήλωση ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψουν τα παιδιά μας. Ειλικρινά, αν ήμουν η μάνα του εγώ εκεί, του παιδιού αυτού, του Λοχία, από την Ορεστιάδα, δεν θα ζούσε σήμερα. Και το λέω με τα λόγου γνώσεων, δεν θα ζούσε σήμερα. Δεν μπορεί να ήταν 200 φρουρά. Θα είχαν κάποιον αξιωματούχο δίπλα και θα τις κράταγε το χέρι. Θα είχε κάποιον αγιές. Ναι. Κάποιον αγιές αυτό. Λοιπόν. Αυτές τις δηλώσεις θέλουν να χαϊδέψουν κάποια αυτιά. Όχι, στην πραγματικότητα ξέρετε τι νομίζω. Ότι είναι πιο μακιαβελική η τακτική τους. Είναι να συχαθούμε τόσο πολύ ώστε να γίνει αυτό που μου λένε πολλοί άνθρωποι στο δρόμο. Θα γίνει πόλεμος, με ρωτάνε. Και μου τους λέω, κοίτα, όπως το πάνε αυτοί. Καταρχάς ο πόλεμος γίνεται ήδη, δηλαδή το ζούμε, το βιώνουμε χρόνια τώρα. Απλά κλιμακώνεται και με στρατιωτικά μέσα. Και μου λέει, αν είναι έτσι, να πάρω το παιδί μου να σηκωθώ να φύγω από αυτή τη χώρα. Κανένας σκέφτεται να υπερασπιστεί αυτό το τερατούργημα, το οποίο είναι, γιατί πατρίδα δεν είναι μόνο ένα έδαφος, το χώμα. Πατρίδα είναι ένας ολόκληρος λαός που ζει και ευημερεί σε αυτόν τον τόπο. Εάν δεν έχει το δικαίωμα να ζήσει και να ευημερήσει, δεν υπάρχει πατρίδα, μην τρελαθούμε τώρα. Όχι, αλλά για να γίνει αυτό που λέτε όμως, πρέπει να καταλάβουν και ο λαός ότι πρέπει να αρχίζει να στηρίζει λίγο τα δικά του προϊόντα. Σωστό. Εντάξει, αυτό είναι σωστό. Δεν γίνεται τώρα να μιλάμε για πατρίδα, ας πούμε, ή για οτιδήποτε και να στηρίζουμε ξένα προϊόντα ή ξένες επιχειρήσεις. Πρέπει να το καταλάβουμε λίγο και αυτό. Πρέπει να γίνουμε λίγο της εσωτερικής
Ισχύει αυτό, αλλά είναι λιγάκι ηθικολογικό, να μου επιτρέψεις, στις μέρες μας. Διότι όταν αυτή τη στιγμή ένας απλός παραγωγός, ο οποίος, να, κάτι παιδιά που είδα ή που τι κάνανε, σκεφτήκανε πώς να μετατρέψουν το ροδάκινο και το χυμό από ροδάκινο σε καραμέλα. Το οποίο σαν διαδικασία δεν είναι τίποτα, αλλά είναι μια βιοτεχνιούλα. Μικροεπιχείρηση. Ναι, οι οποίες είναι εξαίρετες. Παίρνουν το ροδάκινο που δεν το παίρνει κανένας από την Ημαθία και την Μακεδονία μας και το μετατρέπουν σε 100% προστιθέμενη αξία, όπως λένε οι οικονομολόγοι, μέσα στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν στην αγορά. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Δεν τους επιτρέπεται. Τα τράστα, καρτέλ, η γραφειοκρατία, το κράτος, τα κόστη. Δεν τους επιτρέπουν. Οι τράπεζες. Ναι, τα κόστη χρήματος. Αυτό είναι το πρώτο. Το κόστος χρήματος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν επιτρέπει σε έναν άνθρωπο. Οποτε τι γίνεται. Πάει ο κακομοίρης, όποιος κακομοίρης νοικοκύρης και η νοικοκύρα, και τρέφεται από τι. Από τη σαβούρα του Lidl. Και του κάθε Lidl. Έτσι δεν λέω. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Γιατί προφανώς έχει δημιουργηθεί μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει. Και δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ο Έλληνας παραγωγός, τον αντίστοιχο Γερμανό παραγωγό. Γιατί εντάξει, δανείζονται με άλλα επιτόκια εκεί, μάλλον εμείς εδώ πέρα που πλέον εντάξει δεν δανειζόμαστε, λέμε τώρα. Εντάξει, να λέμε. Κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα, η έννοια του ανταγωνισμού. Μισό λεπτό. Υπάρχει ο όρος ανταγωνισμού με όρους κέρδους. Έτσι, και υπάρχει ο ανταγωνισμός με όρους ποιότητας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν έχεις να θρέψεις ένα γουρούνι και ένα άλογο, δεν μπορείς να πεις ότι πιο φτηνή τιμή έχει η σαβούρα που δίνω στο γουρούνι, άρα θα θρέψω το καθαρό αιμο άλογο που το θέλω να τρέχει και τα λοιπά και να είναι και ένα παραγωγικό ζώο και όλα αυτά τα πράγματα, να το θρέψω με τη σαβούρα που θρέφεται το γουρούνι. Απλούστατα, δεν θα μετατραπεί το άλογο σε γουρούνι, το άλογο θα πεθάνει. Αυτό ζει ο Έλληνας σήμερα. Εγώ, το θάνατό του. Καζάκη, βλέπω ότι έχει βολευτεί και ο Έλληνας με κάποιες καταστάσεις. Να λέμε για τα πράγματα που. Το δράμα, ξέρετε ποιο είναι. Είναι ότι δεν έχει αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει βόλεμα με αυτή την κατάσταση. Αυτό συζητάγαμε και προηγουμένως. Ναι. Ότι όποιος. Και αυτό είναι και η μεγάλη, αν θέλετε, ευκαιρία. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή το εντάξει, αφού δουλεύεις, μην μιλάς βούλωστο. Αυτό είναι. Αυτό... πίσω. Ή εντάξει, ξέρεις τι, αφού έχεις ένα πιάτο φαγητό, ή εντάξει, αφού πας και για ένα καφεδάκι είναι όλα καλά. Εντάξει, δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή το βόλεμο μέσα εισαγωγικά είναι ότι πιο αειδιαστικό, ας πούμε, βλέπεις έξω στην κοινωνία. Και τελικά η κρίση δεν είναι τόσο οικονομική, όσο είναι κρίση αξιοπρέπειας και πολιτισμού. Εγώ αυτό βλέπω. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Όλα είναι καθολική κρίση. Δεν είναι κρίση. Αυτή η μάγκα, ας πούμε, επιτραπεί αυτή η έκφραση που έχει κολλήσει μέσα στο μυαλό, δηλαδή, του λαού μας, θα κάνει πολλά χρόνια να φύγει. Δυστυχώς ζούμε ένα δεύτερο ραγιαβισμό αυτή τη στιγμή και εύχομαι να μην κρατήσει τόσα χρόνια. Δεν θα είναι πολλά χρόνια, μην ανησυχείς. Θα μου επιτρέψει ο ακροατής να εκφράσω κι εγώ μία μικρή διαφοροποίηση από αυτό. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν τα στοιχεία που λέει, υπήρχαν τουλάχιστον τα στοιχεία που λέει και στον Έλληνα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η φάση ανάπτυξης κάθε φαινομένου. Εκείνο που λέω εγώ είναι το εξής, μήπως τελικά, και ίσως να προβληματιστούμε, μήπως τελικά ακόμα και αυτή η λεγόμενη κρίση με την Τουρκία εντάσσεται και αυτή σε μία λογική καθυπόταξης ενός ολόκληρου λαού. Σκεφτείτε μήπως εξαντλούνται πραγματικά στην κοινωνία και τα τελευταία περιθώρια ανοχής και μήπως διαφαίνονται τα πρώτα στοιχεία εξανάστασης ενός ολόκληρου λαού και φαίνονται αυτά από κινήσεις πολιτών, από συζητήσεις, φαίνονται από τους ανθρώπους που τηλεφωνούν όπως εσείς, φαίνονται αυτά. Μήπως τελικά τώρα έρχεται ο άλλος φόβος, ότι τώρα σιωπάτε όχι γιατί χρωστάμε, γιατί αυτό ξέφτισε πλέον. Σοπάτε γιατί έρχεται ο Ερντογάν από απέναντι. Ναι, αυτό είναι το τελευταίο βήμα εκφοβισμού ενός ολόκληρου λαού, δεν είναι. Δηλαδή, γι' αυτό νομίζω ότι μιλάνε τόσο ξεκάθαρα. Ας πούμε, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, και εγώ να καταλάβω αυτό, αλλά μην ξεχνάτε ότι όπως είδατε και στις πρόσφατες διαδηλώσεις για το Σκοπιανό, δεν είναι μακεδονικό το ζήτημα, είναι το Σκοπιανό. Φυσικά, σωστό είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Σωστό. Έτσι, μπράβο. Είδατε πόσο κόσμος κατέβηκε στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ναι. Βλέπετε ότι γενικά ό,τι έχει να κάνει με εθνικά θέματα σε αυτή τη χώρα αγγίζουν ευαίσθητες χορδές. Ναι.
κακά τα ψέματα. Βέβαια, ναι. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να ξεχάσουμε το τι φαγωποτή έγινε τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα, έτσι. Όχι, βέβαια. Όχι. Εντάξει. Δεν είναι δυνατόν να ξεχνούν τι έχει γίνει εδώ πέρα. Έχουν φάει και πέτρες, ας πούμε, εντάξει. Ναι, αλλά να μην περάσει και η αντίληψη, και με συγχωρείτε και πάλι, ότι τα πάντα και το κυρίαρχο είναι τώρα να ψάξουμε μόνον αυτό και να εγκλωβιστούμε πλέον πάλι σε έναν αναμυρικασμό των προβλημάτων που υπάρχουν. Το ζήτημα είναι για να ξεπεράσουμε, κατά την άποψή μου, το πρόβλημα, για να τιμωρηθούν και οι ένοχοι, θα πρέπει να τεθεί θέμα εξουσίας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα θα πρέπει να τεθεί το κοινωνικό και το πολιτικό πρόβλημα πάλι. Το ζήτημα δεν είναι να έρθει αυτός ο οποίος φέρνει το μανδύα της υποτέλειας και να σου πει ναι, το φέρνω, αλλά ξέρεις, πολεμάω αυτούς που κλέψανε. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι φαινάκι, είναι ψευδές. Το ερώτημα είναι το εξής. Το ερώτημα είναι το εξής. Ωραία, εγώ σας ακούω, κύριε Καζάκη, αρκετό καιρό και βλέπω μια πολιτική σκέψη μέσα σε αυτή τη σαβούρα που επικρατεί γύρω μας. Μια ορθή πολιτική σκέψη. Και με μια διαφορετική άποψη, και αν θέλετε και υλοποιήσιμη σε αρκετά σημεία, όπως έχετε επισημάνει. Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής. Ο λαός θέλει. Άμα δεν θέλει ο λαός, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ναι. όλη την πολιτική θέληση και να έχετε εσείς και την καλή θέληση. Εάν δεν θέλει ο λαός, γιατί βλέπω ότι και ο λαός έχει κάπως επαναπαυτεί με αυτή την κατάσταση. Έτσι, σας μιλάω τώρα, είμαι 33 χρονών. Σωστό είναι αυτό. Δεν έχει επαναπαυθεί. Τους νέους δεν έχει επαναπαυθεί. Μου, δηλαδή πάμε να διαδηλώσουμε και αυτά και τους βλέπω, βλέπω έναν οχοδερφισμό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, λέω. Δηλαδή βλέπω μια βολεμένη κατάσταση, καταλαβαίνω. Δηλαδή, εφόσον δουλεύω, μπορώ να πάω να πιω τον καφέ μου, ας πούμε, και να φύγω και για 5 μέρες διακοπές, εντάξει, είναι μια χαρά, ας πούμε. Εντάξει, αλλά όλο και λιγοστεύει αυτός ο κόσμος που μπορεί να κατορθώσει ακόμη και αυτό που λέτε εσείς τώρα. Τις 5 μέρες διακοπές. Εγώ σας λέω ότι έχω απογοητευτεί όσον αφορά την άποψη του κόσμου. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό το βόλεμα, αυτό το πράγμα, δηλαδή έλεος πια. Έλεος. Να σας πω κάτι, γιατί μέσα σε αυτές τις συνθήκες όλα είναι, όταν πολλώνεται πλέον η κατάσταση τόσο πολύ και μπαίνει ζήτημα επιβίωσης όχι μόνο ατομικής αλλά και συλλογικής, πρωτίστως συλλογικής, υπάρχουν όλα αυτά τα φαινόμενα που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ίσως θα πρέπει να ξέρουμε να τα παρατηρούμε. Όπως για παράδειγμα, και που συνήθως δεν τα βλέπουμε γιατί τα θεωρούμε όλα δεδομένα, όπως για παράδειγμα το ότι η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός δεν είχε υποστεί τον κοινωνικό εμφύλιο που υπέστησαν άλλες χώρες, οι οποίες κατέρευσαν με όρους χρεοκοπίας, ανάλογους με αυτούς της δικής μας χρεοκοπίας, και λέω για χώρες Λατινικής Αμερικής, Ασίας και της Αφρικής, για να καταλήξουν στο πουθενά αυτή τη στιγμή, δεκαετίες. Το Μεξικό είναι το πρότυπο της απόλυτα χρεοκοπημένης ΣΑΗ χώρας που υπάρχει. Από το 1982 που κατέρευσε η οικονομία του, δεν έχει σταθεί στα πόδια της το Μεξικό. Κοινωνικά, αν θέλετε, πολιτικά. Είναι μια περίπτωση λόγω και των καρτέλ των ναρκωτικών. Βεβαίως, ναι, μιλάμε για κοινωνική αποσύνθεση πρωτοφανή. Λοιπόν, η οποία συνεχίζεται και βαθαίνει. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι εμείς, η κοινωνία μας ακόμη, κρατάει έναν απόϊχο συνοχής που το Μεξικό θα ήθελε να τον είχε. Οι Μεξικάνοι εννοώ. Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχει παραδοθεί ο κόσμος. Ακόμη. Μπορεί να λέει πολλοί κόσμος ότι και τι να κάνω, τι μπορώ να κάνω και όλα αυτά, αλλά δεν έχει παραδοθεί. Και ο λόγος και το που φαίνεται αυτό, χρειάζεται να του στείλουν όλο αυτό το παιχνίδι που αυτή τη στιγμή του στείλουν. Του στείλουν ένα παιχνίδι φοβίας μόνο και μόνο για να εμφανίσουν ως τελεσμένα αυτά που έχουν προσυμφωνήσει, που έχουν ήδη υπογράψει. Εάν ο κόσμος είχε παραδοθεί και ήταν σίγουροι αυτοί ότι ο κόσμος, παιδί μου, εντάξει, έχει τελειώσει, ο λαός δεν πρόκειται ποτέ να αντιδράσει, θα τα λέγανε φατσαφόρα. Θα λέγανε, κοιτάξτε να δεις, ο Ερντογκάν παίρνει αυτά, εγώ παίρνω αυτά, θα την μοιράσουμε έτσι την πίτα και τελειώσαμε, ρε παιδί μου, δεν είναι να συζητάμε. Θα ερχόντουσαν και ανατολικά στρατεύματα εδώ, θα αποστράτευε εκείνο το κομμάτι των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που τέλος πάντων διατηρεί ακόμη έστω μια αυταπάτη εθνικής συνείδησης ή πατριωτικής αναφοράς και θα τελείωνε. Εδώ μετέτρεπε σε μισθοφορικό και θα τελείωνε. Ο Ερντογκάν
για να πλήξει την εθνική ταυτότητα της Τουρκίας προκειμένου να αλλάξει το χαρακτήρα του στρατού του, έκανε πραξικόπημα. Οργάνωσε αυτό το πραξικόπημα οπερέτα με τον ΑΒ, δεν έχει σημασία με τα... για να οργανώσει μισθοφορικό στρατό αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Εδώ, επειδή θέλουμε, κατ' επιταγή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να μετατραπούν σε μισθοφορικό στράτευμα. Και αυτό σε πληροφορώ ότι υπάρχει οδηγία από το 9, όχι τώρα, από το 9. Αλλά πώς να το αποδεχτεί ο μέσος Έλληνας αυτό το πράγμα που το τελευταίο που του έχει απομείνει σαν αναφορά στο έθνος του είναι η θρησκεία του και ο στρατός ως θεσμός, όχι ως πραγματικότητα. Λοιπόν, όπως το γνωρίζουμε όλοι, και αν είναι και συγγνώμη σας διακόπτω κιόλας, στα δύο συναλυτήρια που γίνανε, εκεί πιστεύω ότι καταλάβανε ότι δεν θα περάσουν εύκολα και το όνομα για τον Σκοπιανό, αλλά και οτιδήποτε γίνει με τους απέναντι, γιατί βλέπουν ότι όσο και μας πατάμε αυτή τη στιγμή στον οικονομικό τομέα, μας έχουν διαλύσει, έτσι. Ναι, βέβαια. Κατά ψέματα. Βέβαια. Βλέπουν ότι σε αυτό το κομμάτι ακόμα είμαστε όρθιοι. Γι' αυτό κιόλας. Αυτά που έχουν συμφωνήσει. Γι' αυτό κιόλας. Ποιο είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να σου λένε και να σου μου λένε ο άλλοι. Ω, θα μας την πέσει ο πυρό. Μας έχει πέσει ο Ερντογκάν και θα γίνει θερμό επεισόδιο και ιστορίες και κολοκύθια. Και όλα αυτά. Βεβαίως, ναι. Όμως, ο μεγαλύτερος εφιάλτης τους, ξέρεις ποιος είναι. Αυτή τη στιγμή, ο μεγαλύτερος εφιάλτης που έχουν είναι να προχωρήσουν σε γενική επιστράτευση του ελληνικού λαού. Έτσι και το κάνουν αυτό το πράγμα, έχει έρθει η ώρα τους. Το ξέρουν πολύ καλά, ξέρουν πολύ καλά ότι θα φύγουν πρώτοι πριν εμφανιστούν οι πρώτοι της γενικής επιστράτευσης, οι πρώτοι με τα φύλλα πορείας που θα εμφανιστούν στα στρατόπεδα. Δεν το κάνουν αυτό. Έτσι θα συγκροτήσουν τον κόσμο ένοπλα. Έτσι ακριβώς. Αλλά εάν το κάνουν αυτό. Την έχουν τελειώσει, την έχουν βάψει. Γι' αυτό και βέβαια προσπαθούν να τον εκφοβήσουν. Προσπαθούν να τον εκφοβήσουν ώστε οτιδήποτε θερμή κλιμάκωση των σχέσεων της επιθετικότητας της Τουρκίας να γίνει χωρίς οργανωμένη άμυνα από την πλευρά της χώρας. Τι να πω, εγώ ξέρω κύριε Καζάκη ότι όποιος έχει διαβάσει στοιχειώδες ιστορία, μία ζωή είμαστε μόνοι μας. Δεν μας βοήθησε κανείς. Αυτό είναι... Όλοι οι λαοί είναι μόνοι τους. Μας, αν ξεκινήσουμε από τα ορλοφικά, που εντάξει τα ορλοφικά ήταν μια ιδιάζουσα περίπτωση, αν πάρουμε από το Βενιζέλο που τον πήρανε από το χέρι οι σύμμαχοι και τον κάνανε η κυβέρνηση, που τον κάποιοι νομίζουν ότι ήταν το πατέρα. Όχι κύριε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς ήμασταν μια ζωή μόνοι μας. Έτσι ήταν πάντα. Όλοι οι λαοί είναι μόνοι τους, μέχρι ότου κατακτήσουν την ελευθερία τους και ανακαλύψουν ότι στην ελευθερία και του γειτονά τους είναι το συμφέρον τους. Οπότε τα βρούνε μεταξύ τους οι λαοί. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει πρώτα ο λαός να είναι ελεύθερος. Γι' αυτό και ο καθένας αναζητά και διεκδικεί την ελευθερία μόνος του, με τις δικές του δυνάμεις. Δεν θα τον ελευθερώσει κανείς. Όποιος ελευθέρωσε τους άλλους, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, οι Γάλλοι, το επί Ναπολέοντα, όταν μπήκανε και υπήρξε μετά η συμφωνία του Τίλσιτ, αν θυμάμαι καλά, όπου μετατράπηκε η Πολωνία σε προτεκτοράτο του Βοναπάρτη, του Ναπολέοντα. Ναπολέοντα, ναι. Ναι, όταν λοιπόν εγκαταστάθηκε ο δωτός βασιλιάς και η δωτή αριστοκρατία από τους Γάλλους στους Πολωνούς, αναφέρθηκαν στα δικαιώματα που δώσαν στους αγρότες. Και τους έλεγε λοιπόν στους αγρότες, έλεγαν στους αγρότες, μα εμείς σας απελευθερώσαμε από τους δικούς σας δυνάστες, που ήταν οι Πολωνοί φεουδάρχες της εποχής εκείνης, οι οποίοι ήταν και οι χειρότεροι, από τους χειρότερους δηλαδή, στην ευρωπαϊκή ιστορία. Και οι αγρότες απάντησαν, δεν θα απελευθερωθούμε μέχρι αυτός ο τόπος που λέγεται πατρίδα να μας ανήκει. Και δεν υπάρχει ελευθερία ακόμη και αν μας κυβερνά ο πιο καλός μας φίλος. Αυτό είναι ιστορικά και καταγεγραμμένο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι φιλοσοφικό. Ήταν η απάντηση των αγροτών, των δουλοπάρικων δηλαδή, απέναντι στους ελευθερωτές τους. Έτσι, οι οποίοι τους είχαν καβαλήσει, τους καβάλισαν για μια ώρα αρχίδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι τέτοιο είχε πει και ο Παπανούτσος, ο παιδαγωγός και φιλόσοφος, ο Ευάγγελος Παπανούτσος, όταν στα αθηναϊκά, στα νέα της εποχής μάλλον, όχι αθηναϊκά, είχαν μετανομαστεί τότε μετά τον πόλεμο, απαντώντας στο Θεοτοκά, ο οποίος ο λογοτέχνης, μέγας και αυτός λογοτέχνης, είχε πει, ρε παιδιά, αν είναι να υπερασπιζόμαστε κάθε τρεις και λίγο την πατρίδα με το αίμα της καρδιάς μας και μετά να συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν με τον Εμφύλιο,
Δεν είναι καλύτερο να πάμε στους εταίρους μας και να πούμε, ρε παιδί μου, αναλαμβάνετε εσείς το μαγαζί, γιατί αυτό έλεγε τότε ο Θεοτοκάς και το απάντησε ο Παπανούτσος. Που γίνεται και τώρα, γίνεται στην αυτή τη στιγμή. Μόνο που τότε το συζητούσαν σε επίπεδο διανοουμένων, γιατί ο λαός ούτε να το συζητήσει δεν ήθελε. Λοιπόν, και το απάντησε ο Παπανούτσος, συντηρητικότατος πολιτικά, ο άνθρωπος, δεν ήταν κανενός είδους επαναστάτης, και τους έλεγε ούτε ο προσφυλέστερος των εταίρων δεν μπορεί και δεν πρέπει να μας στερήσει την ελευθερία. Αυτό το πράγμα, το στοιχειώδες που τότε ήταν κατακτημένο σε ένα λαό γιατί το πλήρωσε με το αίμα του, σήμερα, αν θέλετε, πρέπει να το ξανανακαλύψουμε. Για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να έχουμε αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ανάστημα. Έτσι, ευχαριστώ έτσι γιατί ήρθε, πέρασε και η ώρα και ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Καλό, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι έρχονται άσχημες στιγμές. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Μόνο αυτό δεν γίνεται αλλιώς. Φυσικά. Και η προετοιμασία είναι γνωστή. Και για να μην έρθουν οι άσχημες στιγμές. Και για να μην επιτρέψουμε. Για να τους αποφύγουμε. Αλλιώς, δυστυχώς θα ξαναζήσουμε, ιστορία επαναλαμβάνεται. Είναι σαν το σπιράλ, ξέρετε, ιστορία. Έτσι μου έλεγε. Έτσι, έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι η ιστορία. Έτσι. Η ιστορία είναι σαν το σπιράλ. Ναι. Έχει, έτσι έτσι ακριβώς λειτουργεί η ιστορία. Δεν είναι φαύλος κύκλος. Είναι ένα σπιράλ σε ανώτερο επίπεδο. Αναλύσετε μέσα από σπιροειδή. Αυτό το πράγμα. Και κάποτε τερματίζει. Για ορισμένους λαούς και έθνη έχει και τη δυνατότητα να τερματίσει το σπιράλ. Τη ανθρωπότητα συνεχίζεται, αλλά ορισμένα εσωτερικά σπιράλ μπορούν να τελειώσουν. Έτσι, εάν το επιτρέψουμε βεβαίως. Λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα και που σας άκουσα. Και εμείς. Λοιπόν, είμαστε έτσι περίπου στο τέλος, μας έχει πάρει και θαυμάσια κουβέντα μαζί σου, όπως πάντα βέβαια. Θαυμάσια και εμείς να ακούμε και εσύ να μιλάς και να μιλάει και ο κόσμος μας. Αυτό το πράγμα το πιο σημαντικό για μένα, αν θέλεις ένα κάτι το οποίο με κρατάει και όλο αυτό το διάστημα και σε χαλεπούς καιρούς όταν τα πάντα σκιάζει φοβέρα και τα πλακώνει σκλαβιά, είναι ακριβώς αυτός ο διάλογος που έχεις με τον κόσμο. Γιατί αυτός ο διάλογος σου δίνει και σένα ερεθίσματα να μπορείς να σκεφτείς περισσότερα πράγματα, να βρεις τον τρόπο με τον οποίο να μπορείς να αντιδράσεις. Και να μπορέσεις να βοηθήσεις σαν καταλήτης, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις διαφορετικά, σαν καταλήτης, έτσι ώστε αυτή η άμορφη μάζα να μετατραπεί σε κάτι το πολύ συνεκτικό, κοινωνικά και πολιτικά, ώστε να μπορεί να βρει το δρόμο της. Και το δρόμο της θα τον βρει, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ούτως ή άλλως είναι η φυσική εξέλιξη, η μάζα να βρει το είδος, δηλαδή να γίνει είδος, να γίνει συγκεκριμένο. Αποκτήσει μορφή, σωστό. Να γίνει όμορφο. Δεν μπορεί να ανακοπεί αυτό. Το ζήτημα είναι, δεν μπορεί να ανακοπεί ως φυσική λειτουργία. Πρέπει να το κάνεις και κοινωνική λειτουργία. Φυσικά. Και εδώ θέλει τους πρωτομάστορες, και εδώ θέλει τα μαστόρια, και θέλει και όλον τον κόσμο που εργάζεται. Ακριβώς αυτό. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει τίποτα, εκτός και αν δημιουργηθεί μια παρακαταθήκη για τις νέες φύτρες του ελληνισμού που θα υπάρξουν στο μέλλον. Ναι, εγώ όμως αισιοδοξώ και πιστεύω ότι δεν προφανώς. Θα είναι μόνο το μέλλον. Το μέλλον ξεκινάει από τώρα. Σωστό. Το οικοδομούμε ήδη. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, άλλωστε αυτή ήταν και η κατάκτηση του... Και επειδή μερικοί διάβαζα πρόσφατα ένα κείμενο που μου στείλε ένας παλιός μου σύντροφος για το ζήτημα της πατρίδας και όλα αυτά τα πράγματα... Έτσι, μια κουβέντα θα το συνεχίσουμε στις επόμενες μέρες, μια και είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολλούς και πάρα πολύ κόσμο, όλο και περισσότερο τουλάχιστον, γιατί αντιλαμβάνεται τελικά αυτό που προσπαθούσαμε να το πούμε κάποιοι περίεργοι γραφικοί τύποι σαν και εμένα από την αρχή, ότι το πρόβλημα δεν είναι ο εχθρός, το πρόβλημα είναι να συνειδητοποιήσεις τι υπερασπίζεσαι, τι καλείσαι να υπερασπιστείς. Και αυτό το πράγμα, την έννοια της πατρίδας, αρχίζει και τα ανακαλύπτει πολύς κόσμος πλέον. Και με αυτόν τον τρόπο, έστω και σε επίπεδο ηθικής. Δηλαδή, η προσβολή σε επίπεδο ηθικής που δεν παίζει και αμιλητέο. Και η ηθική θα γίνει πολιτική. Φυσικά. Ναι, βεβαίως. Να πούμε ότι η πατρίδα εδώ επινοήθηκε. Σε αυτόν τον τόπο. Ξεχώρισε η έννοια της πατρίδας από το ζωικό περιβάλλον. Πατρίδα δεν έχουν όλα τα... Οι αρχαίοι, οι μόνοι πρόγονοι, το έθνος το λέγανε
το θεωρούσαν ως και έθνος σώων, έτσι, το έθνος των Μελισσών λέγανε, έτσι. Πατρίδα όμως είχε μόνο ένας, αυτό ο πολίτης της πόλεως. Εδώ επινοήθηκε. Μα η πόλη συγκροτούσε τον πόλη. Επινοήθηκε συλλογικά, βεβαίως, αυτό λέω, ότι εκεί εδώ είναι η πατρίδα. Χάθηκε από τους Αλεξανδρινούς χρόνους και μετά, και άρχισε να επανέρχεται περίπου στον 17ο, 18ο αιώνα, όταν άρχισε να χρησιμοποιείται η έννοια του πατριώτη, πατριώτ στα γαλλικά, για πρώτη φορά, και ο τρόπος με τον οποίο επανήλθε στη χώρα μας, στη χώρα από που γεννήθηκε η έννοια της πατρίδας, με τον πολύ πρωτόλιο, αν θέλεις, και πολύ πιο αυθεντικό τρόπο από ότι το βάζανε οι Γάλλοι του 17ου, 18ου αιώνα. Πολύ πιο πρωτόλιο. Ας κάνουμε και το επόμενο βήμα. Εφόσον επανήλθε η πατρίδα στην πατρίδα της, ας κάνουμε και το επόμενο βήμα για να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Ας επαναφέρουμε τη δημοκρατία στην κοιτίδα της. Ακριβώς. Γιατί έτσι θα επανέλθει η πατρίδα στην πατρίδα της. Προφανώς. Έτσι θα νικήσει η πατρίδα στην πατρίδα της. Ακριβώς. Λοιπόν, να, μέχρι εδώ να ευχηθούμε σε όλους καλή συνέχεια σήμερα το απόγευμα και φυσικά τα νεότερα αύριο. Καλές εντοχές σε όλους. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.